Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε. Πρώτη μέρα μετά το Πάσχα. Δεύτερη μέρα μετά το Πάσχα. Εδώ με Τζόρνταν Χιλιτίδη. Μπαίνουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Καλημέρα, Γιάννη. Τρίτη μέρα. Ξημερώνει τρίτη μέρα. Σωστό. Ξημερώνει τέταρτη μέρα. Κυριακή του Πάσχα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μέρα. Δευτέρα. Δεύτερη μέρα. Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Τετάρτη ζω. Ξημερώνει τέταρτη μέρα. Ο Τιτανικός 14 Απριλίου βούλιαξε 15. Πώς γίνεται. Πότε ξεκίνησε το. 12 παρα 20 τράκαρε με τον Παγόπουλο. 2 παρα 20, 2 και παρα τέταρτο. Την άλλη μέρα ξεκίνησε. Την άλλη μέρα. Ναι. Σαν να είστε. Γιατί ήταν στο ενδιάμεσο. Το τετέλεστε είναι το γεγονός. Τι λέμε, το γεγονός τετέλεστε. Τετέλεστε. Ναι. Πότε έγινε το τετέλεστε, πότε άρχισε να φεύγει κάτω. Άρχισε να φεύγει κάτω 12. Τι 12. Παρα 10. Όχι, δεν έφυγε 12 παρα 10. Πότε έφυγε κάτω, πότε τελείωσε δηλαδή. 2 παρα 4. Αυτό, εκείνο ήταν. Την άλλη μέρα, 15 του μηνός. 15. Αυτό ήταν. Σήμερα. Αυτό ήταν. Και ο Πατακός ζει ακόμα. Λοιπόν. Το 12 γεννημένο. Να πω εγώ μια να που. Πεις, τι θες μια να πεις. Που είμαι χριστιανός. Ναι, μπράβο. Χριστός ανέστη σε όλο τον κόσμο από μένα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Θέλω να στείλω μερικά χαιρετίσματα. Να στείλει. Γενικά σε όλο τον κόσμο. Όπου αλλά... πάω πάντως εγώ, με ναι. Σταματάνε. Και μου λένε δώσε χαιρετίσματα από τον Τζόρνταν. Ξεχνάω τα ονόματα. Δεν πειράζει. Αριδέα πάω. Λουτράκι Αριδέα πάω. Ναι. Πού να σε πω. Όπου και να πήγα. Είναι μια πάω σε ένα μπαρ εκεί στην παραλία. Τσακώνομαι. Το μαθαίνεις. Τι είσαι εσύ. Ναι, ναι. Που τι. Είναι η παροιμία που λέει μην κλάει στα βρωμίσια. Κατάλαβες. Ναι. Τι πράγμα είσαι εσύ. Είσαι ο μεγαλύτερος ρεπόρτερ του Μετρόπολης. Αν το έχει πάρει χαμπάρι. Εντάξει, αυτό που στο λες, δρόμο, παιδί. Με τιμά δηλαδή, στο αλλά τιμά, εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό. Ναι, την είδηση τη θεωρώ δεδομένη. Έτσι. Και την πιάνεις χωρίς. Μα μόλι τους μου τη λένε την είδηση. Δεν είναι. Επειδή είμαι χρόνια έξω στη γύρα. Και μ' αρέσει που είσαι στη γύρα. Δεν είσαι πίσω από ένα γραφείο αποστηνωμένος. Γυρνάς, πουλάς παστέλια, πουλάς φρούτα. Μα αυτό με γεννήθηκε. Πας Λάρισες, Καρδίτσες, Γιάννενα. Ξέρεις, γυρίζεις Βόρειο Ελλάδα, κατεβαίνεις Αθήνες. Έχει μεγάλο δίκτυο και σε συμπαθούν. Μα δεν χαλάσαμε ποτέ κανένα. Ναι. Είναι μεγάλο σε πράγμα. Σε συμπαθούν, η αλήθεια είναι. Ναι. Είναι ένα γεγονός όταν. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι έξω η γύρα, η πιάτσα. Η πιάτσα. Δηλαδή, τι να τα κάνει τα γράμματα, ναι. Αν έχει βγάλει το πανεπιστήμιο. Ναι. Καλό είναι αυτό βέβαια για την μόρφωση. Όλα είναι καλά. Για τη μόρφωση, τη γραμματική που έχει γραμματική μόρφωση. Στον άνθρωπο. Σωστός. Στον άνθρωπο να πιάσουμε λίγο τα φιλοσοφικά τώρα. Μ' αρέσει. Είναι ο άνθρωπος για να έχει μια εξέλιξη καλή πρέπει να έχει πνευματική μόρφωση ένα χάρισμα το οποίο δίδεται από το Θεό αυτό, από τη φύση μάλλον να θέλεις το δίνει ο Θεός η φύση το δίνει ο Θεός, η πνευματική μόρφωση δεν την έχουν όλοι αυτοί τη μόρφωση το άλλο χάρισμα είναι η γραμματική μόρφωση αυτό εξαρτάται από το σχολείο δηλαδή και από αυτά που έχει μάθει σαν άτομο. Μάλιστα. Από τα γράμματα που έχει μάθει αν έχει πάει στο σχολείο, στο δημοτικό, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο αν έχει πάει πολυτεχνείο, τι έχει κάνει. Και μια άλλη μόρφωση είναι η κοινωνική. Μάλιστα. Αυτή η μόρφωση για μένα είναι ίσως η μεγαλύτερη. Ναι. Δηλαδή ξέρει να λύσεται μέσα στην κοινωνία. Αυτά όλα γίνονται από την εμπειρία που έχει μέσα στην κοινωνία. Ναι. Έχει φάει τις μπάτσες του μικρός. Ναι. Έχει ζυμωθεί μέσα στα επαγγέλματα. Ναι. Μέσα στους χώρους δηλαδή που έχει βγάλει το ψωμί του, σωστό. Το μεροκάματό του. Ναι, ναι, ναι. Έχει γνωρίσει όλο τον κόσμο. Έχει γυρίσει σε μεγάλη ακτίνα, ας πούμε, στον χώρο που ζει. Στην Ελλάδα, ας πούμε. Έχει γνωρίσει όλη την Ελλάδα. Έχει γυρίσει πολλές πόλεις της χώρας. Είσαι ανοιχτό μάτι. Λοιπόν, ναι. Και λογικό είναι όταν γυρνάς, ας πούμε, να έχεις. Όχι μόνο εγώ, οποιοδήποτε το κάνει αυτό, έχει μια εμπειρία ανάλογη, ας πούμε, της όλης κατάστασης αυτή. Αυτό λοιπόν είναι μια κοινωνική μόρφωση που έχει, η εμπειρία δηλαδή, και η κοινωνία, η συναναστροφή που έχει με τον κόσμο, κάνουν τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, ρε παιδί. Πες μου φρέσκα νέα, λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν να δώσω τα χαιρετίσματά μου. Θέλω να δώσω ιδιαίτερα πάνω στην Πτολεμαίδα που ήμουν και προχθές. Στο Μεσόβουνο. Ναι. Και στο Μεσόβουνο και σε όλη την περιοχή της Πτολεμαίδας. Θέλω να δώσω σε όλη την περιοχή εκεί και στα παιδιά που μας ακούνε κιόλας. Στον Τέο, το φίλο μου, το καφέ που έχει πάνω. Στο Λάζο, το Προποτζή. Ακροατές μας είναι όλοι αυτοί. Ναι, βράδυ. Στο καφέ του Καραγιαννάκη. Ναι. Ένα καταπληκτικό καφενείο που με στηρίζουν συνέχεια όταν πηγαίνω εκεί πάνω. Πέφτει παστέλι, σύννεφο. Εντάξει, με αγαπάει ο κόσμος. Είναι εκεί. Θα σου πω και για την Πτολεμαϊδα. Δηλαδή είναι μοναδικός κόσμος. Γαύρινο, λέγε. Όχι, κάνεις λάθος. Συντριπτική πλειοψηφία. Ο Παοξίδων. Παοξίδων, δεν το συζητάμε αυτό. Ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη. Στο φίλο μου τον Μπάρι. Στον Πέτρο στο Βαλέ. Το καφενείο Βαλέ. Στο Φιλιππάκο, το φίλο μου, στο Φίλιππα, το Εθέριο και στον κύριο Στέφανο, έναν μεγάλο παουξί και μεγάλο σε ηλικία ακροατής μας και θαυμαστής, ας πούμε. Πώς της εκπομπής. Είναι καμιά 70 φεύγα, μικρός. Να μην πω 80 παρακάτι. Μικρός. Παουξής, αλλά ντούρασε, λέει. Όχι, ναι. Παουξής, ξέρεις τι παουξής.
Σε δίνει χειραψία να πούμε και να λες αχ, σταμάτα, σταμάτα. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιος, ναι. Μας ακούει τώρα τα χαιρετίσματα λοιπόν. Αυτό συχνάζει στο καφενείο εκεί στη Μικράς Ασίας. Στην Πτολεμαϊδα. Επίσης να πω τα χρόνια μου πολλά, ιδιαίτερα στον Ραφαήλ και στη Ραφαέλα. Είχαμε γιορτή σήμερα, Ραφαήλ. Γιορτάζει και με τη Λίνη ο Άγιος Ραφαήλ εκεί πέρα. Ποιος είναι? Η εκκλησία εκεί του, του Αγίου Ραφαήλ. Μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης τα γνωρίζει αυτά πιο καλά, πιστεύω. Ναι, ήταν καινούριος Άγιος αυτός. Καινούριος. Εντάξει, είναι νέος, παλιός, Άγιος είναι. Όσοι πιστεύουμε. Λοιπόν. Εντάξει. Τι έκανε? Τι να κάνει? Ό,τι κάνανε οι Άγιοι. Τι κάνανε? Δεν έκανε τίποτα, καμιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Σε ρωτάω για να μάθω. Γιάννη, σε φάει. Ρωτάω να μάθω γιατί έγινε Άγιος. Αν ξέρει κανείς. Πιστοί εσείς είστε, να μου πείτε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τους καλέσουμε και πολύ. Εντάξει, δηλαδή... πρέπει να ρωτήσουμε γιατί ήταν Άγιος ο Ραφαήλ, τι έκανε, ας πούμε. Και... Εντάξει, γιατί. Έκανε κάνα πράξη, ας πούμε, σπουδαία, να πούμε στο ίντερνετ. Γιατί Άγια ο συγκεκριμένο δεν γνωρίζω εγώ, να πούμε εντάξει. Δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Γιορτάζει σήμερα. Ναι, γιορτάζει. Εντάξει, σωστά. Ναι. Ραφαέλα. Ραφαέλα είναι ελληνικό όνομα, είναι. Έχει σημασία αυτό. Είναι, είναι χριστιανικό είναι. Χριστιανικό αυτό. Είναι. Ναι. Ραφαέλα. Εγώ ήξερα μια Ιταλίδα, μια Ραφαέλα. Ραφαέλα Καρά. Και αυτή χριστιανή είναι. Χριστιανή Ραφαέλα Καρά. Α, είναι χριστιανικό το όνομα. Ναι. Δεν έχει σχέση με Μανέλη. Τραγούδι θυμάσαι. Ναι. Σκόπια, σκόπια αυτό. Σκόρπια, σκόρπια. Ναι. Ναι. Θυμάμαι. Πού τα θυμάσαι, ρε Μπαγκασάκη. Τα θυμάμαι. Και εγώ παιδί μικρό ήμουν, άκουγα κι εγώ. Ο καημένο. Ναι, για πε. Παρακάτω. Είναι εντάξει, οι μέρε τέτοιε είναι οι μέρε του αποσυντονισμού. Του φαγητού. Του φαγητού. Φεύγουμε από την καθημερινότητα, α πούμε, που λέμε. Πόσες μέρες θέλουμε τώρα για να βρούμε την καθημερινότητα? Τώρα θα φύγει η εβδομάδα. Θα πάει η εβδομάδα. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Θα είναι βαρύ το κεφάλι. Είναι εβραϊκή λέξη, ναι. Ο Ραφαήλ. Είναι Εβραίο, είναι. Είναι θεραπευτή εκ Θεού. Ναι, βέβαια. Έγινε εκ Θεού θεραπευτή. Γι' αυτό και πηγαίνουν πολλοί εκεί και κάνουν τάματα στον Άγιο Ραφαήλ. Λαμόγια κάνουν, σου λέει δώσε με και εμένα Άγιο. Δεν ξέρω. Ζητάνε, όλο ζητάνε. Εγώ... Οι άνθρωποι ζητάμε, όλο συνέχεια. Τον Άγιο ζητάμε, τον Θεό ζητάμε, από τον βουλευτή ζητάμε, από τον υπουργό ζητάμε. Γενικά ζητάμε, απεργίες κάνουμε. Θέλουμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι βγάζουμε ζητάμε, 10, εγώ... θέλουμε 20, βγάζουμε 20, θέλουμε 40. Εγώ... Βγάζουμε 40, τρώμε 50. Το μόνο που θέλω να ζητάμε, πιστεύω που είναι λογικό, ας πούμε, και όχι λογικό, είναι δηλαδή εφικτό και πρέπει να ζητάμε, είναι να έχουμε την υγεία μας. Καλά, μέχρι πότε θα την έχουμε, γιατί θα την χάσουμε, καμίζουμε, πεθάνουμε. Αλλά όλα είναι. Είναι ύλη, άειλη ύλη. Δηλαδή φεύγει. Φεύγει, έρχεται. Το κρατάς, φεύγει ακόμα και τα χρήματα. Θα μου πεις περνάς καλά και τι, φεύγει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Γιατί τρέχουμε, ρε Τζόρντα, δηλαδή. Τρέχουμε για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο καλύτερη. Μην την κάνουμε και πολύ δυστυχισμένη. Χρήματα δεν κυνηγάμε. Εντάξει, χρήματα κυνηγάμε, γιατί αλλά σου πω κάτι. Και τα πολλά χρήματα, ρε φίλε, είναι δυστυχία, να το ξέρεις. Και τα λίγα δυστυχία είναι γι' αυτό. Και τα λίγα δυστυχία, ναι. Όχι δυστυχία. Τυρανιέσαι. Τυράνια είναι. Γιατί δεν έχεις χρήματα. Είτε έχεις χρήματα ή δεν έχεις χρήματα, τυρανιέσαι. Αυτό είναι δεδομένο. Τότε γιατί να έχεις, να είσαι και δυστυχισμένος, δηλαδή. Γιατί άμα έχεις χρήματα, είσαι λιγότερο δυστυχισμένος. Άμα έχεις χρήματα. Μπορείς να διαχειριστείς την δυστυχία σου με μεγαλύτερη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αξιοπρέπεια, αν να το πω έτσι. Εγώ ξέρω όσοι, όλοι οι ψημένοι άνθρωποι, αυτοί που είναι ζυμωμένοι στην κοινωνία, είναι φτωχοί. Άκουγα. Ο άνθρωπος είναι μεγάλος καριόλης. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Ό,τι και να έχει τη ζωή του. Είναι αχάριστος. Είναι αχάριστος. Είναι αμικιόρης. Έλεγε η γιαγιά της μας, είσαι ένα μικιόρης. Ναι. Δηλαδή, λες, άμα αρρώστησα, την υγειά μου να έχω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι βγαίνει στην υγειά σου. Λες μετά, έχω τη δουλειά μου. Ωραία, να έχω και μια καλύτερη, ξέρω εγώ μια καλύτερη. Μετά έχεις τη γυναίκα σου 20 χρόνια, λες, τη βαρέθηκα, ξέρω εγώ, βρωμάει, κάνει ράνι, να βρω μια άλλη. Μετά λες, ξέρω εγώ. Δεν χορταίνει με τίποτα. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Είναι αχόρταστος. Αχόρταγος. Μου θυμίζει τον Κιονάκη στην ταινία, ο αχόρταγος. Η χαρακτηριστική είναι σοφή ταινία. Το 68 γυρισμένο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και ο αχάριστος. Δηλαδή ο αχόρταγος. Όχι, είναι γεννημένος αχόρταγος. Είναι και αχάριστος. Είναι και αχάριστος. Να ζητάει. Ο αχόρταγος είναι και αχάριστος. Έτσι είμαστε όλοι. Ναι. Ναι. Είναι ζητάμε. Δηλαδή ναι. Είναι πραγματικότητα η αχαριστία στον άνθρωπο. Τώρα δεν είμαστε έτσι γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα. Όταν είχαμε τα απαραίτητα, ξέρω, φτιάχναμε. Δηλαδή είχε λεφτά ο άλλος και δόξα είχε φήμη. Σου λέει τι να κάνω τώρα, τα έχω όλα. Δεν γίνομαι αδερφή. Γινόταν και αδερφή. Ναι. Σου λέει, ξέρω το δοκίμασα για αυτό. Άμα τα χόρτανε όλα. Τα χόρτασα όλα, ξέρω εγώ. Γυναίκες τις βαρέθηκα, τους άντρες τους βαρέθηκα. Δεν γυρίζω να κάνω, ξέρω εγώ, κάνα μπουλκουμέ. Να κάνω καμιά μυτιά. Και έκανε τις μυτιές. Μετά πήγαινε πιο πέρα, νομίζω, και μετά καταστραφόταν. Λέει, μα τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Αυτό σου λέω εγώ. Αυτό μα είσαι μαλάκας, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Μα τα λεφτά είναι. Μα είσαι σαν άνθρωπος και εσύ και εγώ και όλοι μας. Κοίταξε να δεις, όταν είσαι φτωχός, κάνεις αγώνα να αποκτήσεις τα λεφτά. Να περάσεις λίγο πιο καλά, να καλυτερέψεις τη ζωή σου. Οπότε τα άλλα είναι μακρινά να τα κάνεις ή πολύ μακρινά. Δηλαδή να φτάσεις στο σημείο να πούμε να ζητήσεις βίλα, να ζητήσεις, ξέρω εγώ,
κότερο να ζητήσει, αλλά είναι πολύ μακρινά όνειρα αυτά. Πάντα φτωχό θα είσαι, πάντα θα παλεύει να πούμε για μια καλύτερη μέρα, την άλλη μέρα να είσαι πιο καλά, ας πούμε. Οπότε ο φτωχό περνάει στην ουσία πιο καλά από του άλλου, ξέρεις. Δεν μιλάμε και ο φτωχό να μην έχει να πάει. Πολύ ταινία ασπρόμαυρη. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Φτωχός περνάει καλύτερα, τώρα σταμάτα. Κοίταξε, θα σου πω και ένα άλλο, ρε παιδί μου. Μην το λες αυτό. Κυβερνητικό είσαι και μα τα λες αυτά. Όχι, ρε. Ο φτωχό περνάει καλύτερα. Φτωχό δεν είπαμε να είσαι και πατήρι, ρε φίλε. Τι θέλει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out. Time out θέλει. Να κάνουμε ένα time out και να διαβάσουμε τα μηνύματα. Time out είχαμε Ατλέτικο Ρεάλ 0-0. Ζητάει πέναντι ατλέτη, μια μάπα μάτς. Ξενέρο το μάτς. Και το άλλο μάπα και ήταν. Το πιο πολύ ξενέρο του σε αυτό το παιχνίδι ποιο ήταν? Για πες μου να μάθω. Σπορκάστερ, ρε φίλε. Σπορκάστερ. Θα ρίξει και κάναν διάλογο, συζήτηση. Ναι. Αν δεν έχει εκεί του Αλμπενί να πούμε και κατεβαίνει. Πώς το πες, Αλμπενί. Αλμπενί, ρε παιδί μου τώρα. Πήγε να πούμε αν δεν είσαι ο Μαυρομάτης, ας πούμε. Ναι. Θυμάσαι. Να βάλεις χρώμα. Κατεβαίνει αυτό. Σουτ και γκολ. Ναι. Θυμάσαι. Θυμάμαι. Ή ο Διακογιάννης. Αυτοί κάναν έναν διάλογο στην τηλεόραση, βλέπαν το παιχνίδι και κάναν διάλογο. Και οι δυο μαζί ποιοι ήταν, δεν ξέρω. Ναι. Πριν μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και για ομάδες, ειδήσεις είδες σήμερα καθόλου? Ειδήσεις. Ναι. Για πες μου. Ε, Κωνσταντοπούλου που. Μπα, όχι, δεν είδα. Δεν είδες, ε. Έκανε μαγιά σε ένα βενζινά, να πούμε. Έτσι. Μοιάζει με φορτηγατσίς λίγο αυτή. Έχει λίγο δηλαδή. Σαν τη Βερούλη μοιάζει. Ναι, 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 Βερούλη, γουρουνοφέρνει λίγο. Ναι. Ναι, είναι λίγο αντισέξου, αλλά τυθυλικό. Δηλαδή, σε κανένα μπάραμα τη δεις, θα νομίζω ότι μπορεί να πειράξει τη γυναίκα σου, να πούμε. Δεν είναι ένα τέτοιο στυλ γυναίκα, θα πούμε. Αλογομούρα δηλαδή. Αλογομούρα, σχημομούρα. Τι να πω, ρε φίλε. Μπράβο, πάντως. Αυτές στο χωριό τις είχαμε με την τζάμπα στον ώμο και πηγαίναν τζαμπίζαν τα φασολάκια, ξέρεις. Όταν ήμασταν μικροί. Τέτοια γυναίκα μου θυμίζει. Ναι, ναι, ναι. Αντρογυναίκα. Αντρογυναίκα. Ναι, ναι, αντρογυναίκα. Χαιρετίσματα και στη Φλόρινα, παρεξηγήθηκε η Φλόρινα. Ναι, σωστό, ναι, τι, βέβαια. Εντάξει, σωστά. Στο φίλο και το κύμα με λαθρομεταναστών που μαστίζει την κοινωνία, ναι. Αυτό πάλι τραγωδία την είδες σήμερα. 400 άτομα. 400 άτομα, ρε παιδί. Ναι. Πω. Αυτό πάλι ήταν και αν δεν ήταν. Δεν μου λες να σε κάνω μια ερώτηση. Πες μου. Δηλαδή, γιατί δεν μπαίνουν, λέει, θα λαθρώ με τρανάστες, όμως στη Σουηδία. Δεν μπαίνουν, ξέρω εγώ, στη Γερμανία. Δεν μπαίνουν, ξέρω εγώ, σε άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και μπαίνουν σε εμάς. Θα μου πεις, είναι η πρόσβαση στη θάλασσα, είναι το λιμάνι. Αυτή. Ναι. Η Ιταλία έχει πρόσβαση στο λιμάνι, ναι. Σικελία έγινε το θέμα. Ναι, εκεί, ναι. Έχουν μια δικαιολογία. Αυτή από τη Λιβύη, νομίζω, ξεκίνησαν. Δεν ναι. Είμαι σίγουρος. Από τη Λιβύη, νομίζω, είναι αυτοί οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες. Πήγαιναν για Σικελία. Εκεί έγινε το περιστατικό. Βέβαια, εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Είναι πολύ μακριά η Σουηδία. Περίμενε λίγο. Με το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και με τα τηλεοπτικά κανάλια μην έχουν πάρει ακόμα τις άδειες γκαραντί. Διαπιστώνω ότι παρουσιάζουν το σκηνικό με τους μετανάστες σαν να θέλουν να τους λυπηθούμε. Δηλαδή, ότι πάνε να κάνουν ρεπορτάζ, τους δείχνει στιβαγμένους, το παιδί με την κονσέρβα. Το οποίο δεν προσπαθεί να την ανοίξει, οι σοκολάτες που δεν υπάρχουν. Φίλε, ανθρώποι είναι αυτοί τώρα. Δεν είναι ανθρώποι ότι... είναι, βρε. Φυσικά δεν άλλο είναι. Άλλο λέω εγώ, βρε. Λέω ότι τα μέσα πλέον επί ΣΥΡΙΖΑ τους παρουσιάζουν έτσι σαν να τους λυπόμαστε. Για να τους λυπόμαστε. Αντί να βγάλουμε μια αγανάκτηση, ρε παιδιά, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, να δείξουμε μια συμπάθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν γίνομαι αντιληπτός. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ το ναι. Βλέπω το θέμα έτσι ανθρώπινα. Ναι, α, είδες. Είδες ανθρώπινα τη στάγη την τρέμη, είδες. Όχι στάγη, αλλά ναι. Μόλις είδα εγώ το ναυάγιο, δηλαδή άκουσα για το ναυάγιο, το είδα ανθρώπινα. Το ναυάγιο, στάει, ναι, σωστό, ναι. Δηλαδή, με πεις στάει εμένα ή τρέμη. Στα λέει, τα περνάει. Τι να με λέει, τα λέει, εγώ τα βάζω από τον αυτή και θα κρατήσω αυτά, τα φιλτράρω, θα κρατήσω αυτό που μου αρέσει. Δεν ξέρω τι φιλτράρεις, για πες μου να μάθω. Τίποτα. Μόνο που έγινε η τραγωδία με 400 ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, ναι. Τελείωσε να πούμε. Είναι σοκαριστικό αυτό. Ναι. Και παιδιά και πιτσιρίκια και το ένα και το άλλο. Εδώ ένα σκύλο έχεις και τον λυπάσαι, ρε φίλε. Ανθρώπινη ψυχή είναι. Είναι δικό σου όμως. Και τι θα πει είναι δικό σου. Και ξένος να είναι. Εάν πεθάνει ο ξένος θα λυπηθείς. Δεν λυπάσαι. Τον ξένο. Γιατί, τι, ανθρώπινη ψυχή είναι, τι θα πει τον ξένο. Δεν πάει λυπάσαι το ίδιο με τον δικό σου. Με αυτή τη λογική, ρε φίλε, ο ένας δεν πρέπει να λυπάται τον άλλον. Όλοι ξένοι είμαστε μεταξύ μας. Δεν είμαστε ξένοι. Όχι, είμαστε και συγγενείς μεταξύ μας. Τι λες. Τι. Κάποτε ξεκινήσαμε από. Λέει ένας φίλος ότι ο άνθρωπος από τη φύση του έχει το ανικανοποίητο μέσα του, γι' αυτό και πάντα θα ζητάει. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να τα έχει όλα, για να έχει πάντα κάτι να προσμένει. Αυτός είναι και ο λόγος που πλήττουν και αυτοκτονούν αυτοί που τα έχουν όλα. Συμφωνώ. Την ελπίδα στον άνθρωπο τη δίνει η προσμονή.
Χρήστας από Αλεξανδρούπολη. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά λέει. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά λέει. Σκέψου λέει. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν αχόρταγος, θα ήμασταν ακόμη στα σπήλαια. Και αυτό σωστό. Ίσως να ήταν όμως καλύτερη ζωή, φίλε. Άμα ήταν αχόρταγος άνθρωπος. Επειδή είσαι παοξής και άνθρωπος στα σπήλαια. Και αν δεν υπήρχε και θάνατος. Ναι. Αν δεν υπήρχε θάνατος, αυτοί όλοι που μας κυβερνάνε θα μας είχαν εχμαλώτους κάτω στα τέσσερα, στα γόνατα, με αλυσίδες, χειροπόδαρα και θα μας κάνανε ό,τι θέλανε. Θυμάσαι τα παλιά τα βασανιστήρια με την αλυσίδα. Πώς δουλεύαν οι δούλοι, ρε παιδί μου, παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Τώρα πώς μας έχουν. Τώρα υπάρχει ο θάνατος. Ξέρουν ότι κάποια στιγμή τελειώνουν όλοι αυτοί και εμείς φυσικά όλοι μας. Ναι. Και παρόλα αυτά πάλι μας τα κάνουν. Φαντάσου αν δεν υπήρχε θάνατος και ήταν. Θα κάναμε. Υπήρχε αιωνιότητα, ας πούμε. Δεν απέθανε κανένας. Θα ήμασταν οι ίδιοι όμως. Θα μην γεννάμε, μην πατέραμε. Εχμάλωτη μια ζωή. Φόρος ζωής θα ήμασταν. Mm. Δεν γλιτώναμε με τίποτα. Γουστάρει το θάνατο. Γουστάρω το θάνατο γιατί εκεί είμαστε όλοι ίσοι, φίλε. Εκεί όλα είναι δίκαια. Τίμια και δίκαια. Εκεί τελειώνουν όλα. Δεν είναι όλα τίμια και όχι, εκεί είναι τίμια. Άλλου 67, άλλου 73, άλλου 69, άλλου 80. Τελειώνουν. Τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί. Πώς το λες αυτό. Δεν, πώς το λέω, ξέρω πώς περνάνε τα χρόνια. Προχθές σχολείο πήγαινα και έγινα 48. Τελειώνουν όλα. Τάκ, τάκ. Όλοι είμαστε μουσαφίριδες εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή, ναι. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, ναι, θα είχαμε φάει πολλά καψόνια στη ζωή. Παρόλα αυτά, θεωρώ. Ο θάνατος δεν είναι δίκαιο σε όλους. Φυσικά είναι δίκαιο. Άλλος φεύγει 40, άλλος 90. Ναι, δεν είναι δίκαιο σε αυτό το κομμάτι. Άλλος είναι πεθαίνει ξαφνικά χωρίς να την αριστεί, άλλος μπαίνει και βγαίνει. Ναι. Για φαντάσου να μην, να μην πέθαιναν. Ναι, κάποιοι να μην πέθαιναν επειδή είχαν λεφτά. Ύστερα τις θρησκείες παρουσιάζουν ένα άλλο. Πρόσεξε να δεις. Ότι στο θάνατο δεν είμαστε όλοι ίσοι. Όχι. Τι οι θρησκείες σου λένε άλλα. Τι λένε. Τον παράδεισο, την κόλαση, το παραμύθι. Ναι, αυτά τα λένε θρησκείες. Ναι, ναι, γι' αυτό σε λέω. Εσύ, κανείς μας πήρε τηλέφωνο από εκεί που πήγε να μας πει ποια είναι πιο καλά. Μ' αρέσει, Τζόρνταν. Δεν μας πήρε κανείς κανένα τηλέφωνο. Να μας πει, ξέρετε, εγώ είμαι εδώ στον Αλάχ. Μας φυτέψαν κάτω, αλλά όλοι δείχνουμε πάνω. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν το λέει. Δεν το έχουμε δει. Δεν μας είπε κανείς αν περνάει καλά ή αν είναι πιο καλά εκεί πέρα. Και αυτοί οι οποίοι πεθάναν και γυρίσανε και τα λοιπά, πάλι δεν μας είπαν τίποτα. Τίποτα, δεν θυμάται τίποτα. Έφυγα, λέει και γύρισα. Όχι, είδα ένα. Πώς το λένε, ένα λιμάνι, είδα πώς το λένε. Ναι. Ένα ξαφνικά τα είδε όλα. Ναι. Ναι, τα είδα όλα. Ένα όνειρο ένα μακρινό. Ναι. Αυτός είδε ένα όνειρο. Ναι. Ότι πέθανε να πούμε και ξαφνικά ξύπνησε. Τίποτα δεν λέει. Τίποτα. Δεν είναι αυτό. Γεια σου, Τζόρνταν τεράστια. Μίτσος τα ρήφα στο Λεμαίδα. Όταν έρθει, ψάξε με, λέει ο Μίτσος. Ο Ταρίφα. Να σε καλά, ρε Μίτσο. Ο άλλος λέει να πούμε το τέλος του Πάσχα έρθει και η διακοπή του σποτ. Δε καλόκρια να σκαρίζει. Του κόκκινου. Μεγάλη απώλεια για τα Αριτζιάννα. Εγώ θέλω να πω ότι ναι, εάν υπήρχε, ναι, ας πούμε, ο πλούσιος ρε παιδί μου, αν είχε τη δυνατότητα να μπορεί να μην πεθάνει ένας, ναι, πολύ πλούσιος. Αν υπήρχε δυνατότητα να έχουν βγει ρε παιδί μου χάπια, να έχουν βγει, ας πούμε, πώς το λένε, εγχειρήσεις, να έχουν γίνει αυτά διάφορα, και να μην μπορούσε να πεθάνει. Το καρκίνο πολύ πλούσιος μπορεί να τον έχει ειδικήσει. Τι να έκανε, παράταση. Παίρνει παράταση. Ναι. Πονάει το κεφάλι σου, παίρνει μια σπιρίνη, γλιτώνεις λίγο. Πάλι θα πονάει όμως. Μετά. Ναι. Σωστό. Δεν είναι. Ραπτό, πες κάτι για τους χριστιανούς που κάνουν μια εβδομάδα νηστεία και ύστερα πέφτουν σαν τα βόδια λέει, πάνω στο αρνί. Λες και δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους κρέας. Ναι. Το top σήμερα του κόκκινου είναι σκουπίδια προβάδματα της κοινωνίας. Ναι, αλλά δεν ήταν Ηρακλειδής. Τον άκουσες. Όχι, δεν άκουσες. Αυτοί που χτύπησαν λέει τους οπερατέρ, είναι σκουπίδια παρακρατική. Λέω τι ομάδα ήταν, άσε τι σκουπίδια είναι. Δεν λέω ήταν παρακρατική. Ρε, τι ομάδα, δεν ξέρω, δεν ξέρεις λέω. Δεν ξέρεις, λέει, να σε πάει. Μπες μπουτσούκ σε πάει, δηλαδή. Τρομπα μαρίνα. Ναι. Λοιπόν, ο Κάρα τι λέει, για πες μου τα νέα. Για πες, τι. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι, άνθρωπος, ο άνθρωπος, ναι, δεν πρέπει να είναι τόσο καλός. Να μην είναι δηλαδή ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου, δεν πρέπει να είναι πολύ καλός. Ναι. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, άμα είναι πολύ καλός, στεναχωριέται για πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, το ναυάγιο αυτό. Σήμερα έκαναν μαζί μας, δηλαδή έσκασε, στεναχωρέθηκε. Κάνει ζημιά τον εαυτό του αυτό. Άμα είναι πολύ καλός χαρακτήρας ένας άνθρωπος, κάνει ζημιά τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Κάνει συνταξιούχος θα. Ούτε όμως να είναι και πολύ κακός. Γαϊδούρι. Ναι, γαϊδούρι. Άμα είναι γαϊδούρι και κοπρόσκυλο και ξέρω εγώ, ναι, αυτός μπορεί να κάνει ζημιά τους άλλους. Μάλιστα. Δηλαδή θέλει μια μέτρια κατάσταση να είναι ο χαρακτήρας. Δεν ξέρω εγώ τι είμαι, θα το κρίνει ο κόσμος. Τι έβαλε, μας πει, θα κάνει μια αυτοκριτική να πω. Εγώ θεωρώ μια μέτρια κατάσταση είμαι. Στη μέση. Ναι, κάπου στη μέση. Ναι. Εντάξει. Εγώ τον άκρο είμαι. Εσύ μπορεί να μην συγκινήσει, αν και θεωρώ ότι είσαι ευαίσθητος. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Το δείχνεις ότι δεν συγκινήσει. Ή θες να δείξεις ότι δεν συγκινήσει. Μάλιστα. Αλλά μετά μπορεί να προβληματίζει, επειδή σε ξέρω εγώ λίγο πιο καλά. Ναι. Θεωρώ ότι, ας πούμε, αν συμβεί κάτι,
Μπορεί να φύγει τώρα, αλλά όταν πάει να κοιμηθεί, κάνει μια ανασκόπηση τη ημέρα να δει που έκανε το λάθο. Σε πάει πεντάλεπτο, με πιάνει ο ύπνο. Σε πιάνει, δεν σε πιάνει, άμα είσαι καλά. Ναι. Άμα έχει κάνει καμιά ατασταλία, έκανα τίποτα, στεναχώρησε κάτι ή στεναχωρέθηκε από κάτι, δεν σε πιάνει εύκολα ύπνο. Λε. Το θεωρώ δεδομένο εγώ αυτό. Είναι μεγάλη μαγιά σε παίρνει ύπνο. Αυτό σημαίνει ότι τα έχει καλά με τον εαυτό σου. Ναι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να τα έχει καλά με τον εαυτό σου. Μπορεί και πτώμα από την κούραση, ίσω. Ναι, αλλά δεν είσαι ανήσυχο. Ξέρει πάντω, πολλοί άνθρωποι κοιμούνται με φάρμακα, δηλαδή κοιμούνται με υπνοτικά. Ναι, ναι. Ξέρω. Και συνήθω γυναίκε. Αυτέ έχουν το προνόμιο του χαπαχούπα. Εντάξει, αυτές, να έχει υπόψη σου, ναι. Δεν ξέρω γιατί έχουν το πλεονέκτημα. Πώ. Μπορεί να έχουν κουραστεί στη ζωή του, να έχουν σπάσει τα νεύρα του που λέμε. Ναι, να είναι συντζήτα. Προηγούνται δηλαδή. Τη σχιζοφρένεια, στην τρέλα, στο χαπάκομα κτλ. Να έχει υπόψη. Είναι πιο συνεσταλμένοι από του άντρε αυτοί. Δεν ξέρω τι είναι, εγώ ξέρω να ζουν παραπάνω. Ζουν παραπάνω, εντάξει. Ναι. Δεν είναι ένα στοιχείο που ζουν παραπάνω μόνο που είναι αφασία. Μην νομίζω ότι επειδή είναι αφασία. Είναι καμιά φορά και οι. Πώς το λένε. Όταν γεννάνε τα παιδιά, ρε παιδί, πώς κάνουν, πώς λέμε. Ναι. Η εγκυμοσύνη, ας πούμε, ναι. Οι γένες που κάνουν. Ναι. Δίνει ζωή στη γυναίκα αυτό το πράγμα. Αν δει γυναίκε που δεν έχουν παντρευτεί ναι. Στη ζωή του, δεν ζουν πολλά χρόνια. Ποιο το πέσε. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχω συγκεκριμένε γυναίκε οι οποίε στα 55-60 πεθάνανε. Που δεν κάνανε παιδιά. Που μείναν γεροντοκόρε, δεν παντρεύτηκαν. Μα εγώ δεν ξέρω. Ίσως γιατί δεν ψοφίσαν κανέναν άντρα. Να πάρουν χάρα. Γυναίκε που έχουν ναι. Κάνει παιδιά, θεωρώ εγώ, δεν ξέρω αν είναι απόλυτο αυτό που λέω, θεωρώ εγώ ότι αυτέ που έχουν γεννήσει, ρε παιδί μου, γυναίκε, έχουν πιο πολύ χρόνια ζωή, α πούμε, από κάποιε άλλε. Ναι, τα παίρνω από σένα. Οι παλιές οι γυναίκες που κάναν 5 παιδιά, 6 παιδιά, 4 παιδιά, ναι. Ζήσαν και πολλά χρόνια. Γιατί ζήσαν, ξέρεις. Δεν ξέρω. Ήταν ανέστητες. Πώς ανέστητες, ήταν και δουλέψαν και πιο πολύ. Δεν δουλεύανε. Οι παλιές δουλεύανε. Πού δουλεύανε. Και τα παιδιά στα που... χωράφια, στα καπνομάγαζα. Και τα παιδιά πώς τα κράτα. Ποιος τα κράτα και τα παιδιά. Τα κρατάγανε, ρε παιδί. Ποιο τα κρατάγανε. Εντάξει, πώ. Πέντε παιδιά, δηλαδή έκανε άλλη τιμή. Οι πεθερέ. Φύγανε πολλέ, πήγανε μαζί με του άντρε στι Γερμανίε. Καταρχήν τότε, εσύ τότε τα παιδιά τα κάνανε. Κατά τα κάνανε, δεν ξέρανε γιατί τα κάνανε. Του πηδούσε ο άλλο να μην τι έβγαλε παιδιά. Ούτε πρόληψη είχαν ούτε τίποτα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον. Τα παιδιά πώ ήταν. Ήταν σαν τα δικά μα. Όχι έκλασε ο Δημητράκη, θα τον πάμε στο γιατρό. Όχι έχεσαι στραβά η Ευγενούλα, θα την πάμε στον παιδίατρο. Τα πενιντάρικα και τα κατοστάρικα, όχι ξέρω εγώ. Τότε δεν πήγαινε. Έχει μίξα. Θα το πάρω. Δεν είχε. Τα μολούσανε και κάναν παιδιά, ρε κορόιδο. Τι ήταν, άμα είχαν άγχο, πώ θα. Και τα πέντε γη. Κάναν έξι παιδιά, ζούσαν τα τέσσερα, τα δύο πεθαίνουν. Τα τρία. Άσε με ρε τώρα. Ναι, έτσι ήταν. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Έλα, δεν ξέραν τώρα. Και από ασθένειε, δεν ξέραν και από αυτά. Χαμπάρι δεν είχαν. Ρε. Δεν είχαν χαμπάρι. Ήταν... Κρέα δεν τρώγανε μια φορά το χρόνο, τρώγανε κρέα. Πλάκα κάνει. Τρώγανε και πλήγει τα φαγητά του. Τι γίνει φαγητά του. Πλάκα κάνει. Αν ήσουν σε χωριό. Ναι. Παίρναγε καλά, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Δηλαδή, η ζωή, ναι. Η διατροφή τουλάχιστον ήταν πολύ υγιεινή τότε. Πάρα πολλέ φορέ τα λεφτά έχουν σώσει ζωέ, λέω 600. Και επίση πολλοί έχουν χάσει τη ζωή του λόγω του ότι τα στερούνται. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό είναι μια φιλοσοφία, σίγουρο είναι και αυτό. Πολλοί αυτοκτόνησαν από τη φτώχεια. Πώς? Τώρα η κυρία στη Χαλκίδα κάτω που πήρε αγκαλιά τον παιδί τη και έφυγε από τον πέμπτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, έμαθα από τη φτώχεια. Γιατί λες, από τα πλούτινα. Ναι, πρόσεξε να δεις. Τώρα, αυτό τώρα πάλι είναι μια κατάσταση. Ήταν πολύ περήφανη για μένα αυτή η γυναίκα βέβαια. Δεν τόλμησε να ζητήσει να κάνει. Μεγάλο πράγμα να είσαι περήφανος, αλλά σε αυτό το πράγμα να πρέπει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση, θεωρώ ήταν. Πώς να πω. Παίζουν και ψυχολογικά. Παίζουν και κατά μια κατάθλιψη. Πολλά παίζουν ρόλο. Δεν είναι τώρα ότι. Αυτές είναι και παράξενες ψυχολογίες. Κατάθλιψη δεν είναι θέμα φτώχειας, μπορεί να το πάθει και ο πλούσιος αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν είναι αυτές, τώρα, αυτό σου λέω είναι επιρρεπείς αυτές. Εγώ ξέρω ότι ο φτωχός όμως είναι πιο ψημένος στην κοινωνία. Πολύ πιο ψημένος στην κοινωνία. Μπορεί. Ναι. Φράσεις μεγάλων ανδρών. Δεν υπάρχει κόλο θάκλαθο. Γάμα κόκκινο, βέβαια. Εντάξει, τα έχει πει αυτό ο κόκκινο το μεσημέρι, τα έχει κάνει. Πάμε στα ποδοσφαιρικά λίγο. Να πάμε και στα πάμε. Ποδοσφαιρικά. Τι λέει, πώς τα βλέπεις. Περιμένουμε τώρα να πληρώσει ο μεγάλος. Ναι, θα πληρώσει εδώ. Το θεωρώ σίγουρο. Σίγουρα, ευεργέτης. Αν του κάνει, φυσικά είναι ευεργέτης. Ναι. Θεωρώ σίγουρο. Δεν βλέπω να τον, να τον έχουν στα. Δηλαδή, πες ότι τα πληρώνει. Με εγώ λέω ότι θα τα πληρώσει. Ναι. Πες όμως ότι τα πληρώνει. Εντάξει. Εγώ είναι, θεωρώ είναι διαδικαστικό το θέμα. Είναι ευεργέτημα. Είναι ευεργέτημα. Νομίζω ναι. Έχει βάλει τους δικηγόρους να πάρουν τις προσφυγές από τα δικαστήρια, να βεβαιωθούν τα χρέη για να τα τακτοποιήσουν. Να τα πληρώσει. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών. Ξέρω εγώ μέχρι να. Πότε ξέρω θα τέλος του μήνα πιστεύω να τελειώσει αυτό. Έκανε 1 εκατομμύριο παοξίδες να βλέπουν βόλεϊ. Αυτός.
Αυτό είδα. Όχι ένα εκατομμύριο να βλέπουν βόλεϊ. Εντάξει, τώρα έφτασε η ομάδα στα τελικά να πούμε. Να βλέπουν βόλεϊ. Εδώ είδα του ρεπόρτερ να μου χτυπιόντου. Τα κάνανε αυτά, κολουτούμπε. Ηρακλήδη βόλεϊ δεν βλέπαν μέχρι τώρα. Ρε φίλε, για τον Πάουκ του ποδοσφαίρου. Για τον Πάουκ του ποδοσφαίρου, βρεσέλεγε. Κατόρθωσε αυτό ο άνθρωπο να μάθουν οι υποοξίδε βόλεϊ. Και αυτό επιτυχία είναι. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Βέβαια. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Ό,τι παίρνει ο Πάοκ φίλε, είτε στο βόλιο, είτε στο μπάσκετ, είτε οπουδήποτε, είναι επιτυχία. Λες. Εντάξει, τώρα το μεγάλο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς είναι το ποδόσφαιρο. Τι θα κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πονάει τώρα εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή, το αγωνιστικό κομμάτι πονάει. Γιατί... Ούτε πρωτάθλημα στο βόλιο θα πάρετε. Να έχεις υπόψη. Θα δούμε. Ναι. Το μάτς της Πέμπτης είναι όλα τα λεφτά. Εδώ. Όχι, κάτω είναι. Κάτω και το άλλο. Θα χάσει. Χάσαμε 3-2 κάτω σήμερα. Ξαναχάσει. Break. Ναι. Μην το λες απόλυτα. Ναι. Θεωρώ ότι σήμερα ο Πάουκ έκανε άσχημη εμφάνιση. Ο Χιμένα θα αφήσει ήταν απαράδεκτος. Ναι. Αν τον πάρει το μάτι, τελείωσε. Θα είναι αυτό θα είναι τελικό την Πέμπτη το παιχνίδι. Ναι. Θα είναι τελικό. Για να δούμε. Τώρα ο Ολυμπιακός 1-1 είναι με τη Σύρο. Με το Φίνικα. Πού καταντήσατε να μιλάτε για τη Σύρο και το Φίνικα και τον Ολυμπιακό στο βόλιο. Τετράδα, playoff είναι ρε. Μ' αρέσει ρε φίλε. Είναι ξενέρα αυτό. Είναι ξενέρα. Το πρωτάθλημα. Μια χαρά είναι. Είναι ξενέρα. Είναι ξενέρα. Φέτος θα πάρει πολλούς τίτλους ο Πάουκ. Είναι μεγάλη ξενέρα αυτό. Ναι. Σύρος. Βέβαια. Τη σημαίνει Σύρος στο βόλιο να ξέρω. Καλά, ήταν καμιά ομαδάρα ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο και θα σου λέγα εγώ άμα ξέραν αυτή τι είναι η Σύρος και η Βουλιαγμένη. Ναι, καλά τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι προς τιμή των Παοξίδων τώρα που ασχολούνται με το βόλεϊ. Εντάξει τώρα, προς τιμή των Παοξίδων ήτανε που ασχολούνται με το βόλεϊ τώρα. Ξαπλεσμάσε τώρα οι άλλοι. Για μένα, άκου να σου πω. Για μένα ήταν ξεφτύλα που δεν ασχολιόταν ο Παοξίδων με το βόλεϊ. Έλα βρε τώρα, βρε τώρα. Εγώ πήγα μια μέρα. Σε λίγο θα ασχοληθείτε και με το σκάκι, βρε τώρα. Είμαι μια μέρα στο Μακεδονικού, τώρα εγώ είμαι Παοξίδων, ξέρεις. Παοξίδων που ξέρω τι με γίνεται, ας πούμε. Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, είμαι πριν 3-4 χρόνια στο Μακεδονικού πάνω, στα γήπεδα, σε εγκαταστάσεις. Τι έκανες? Παρακολουθούσα τα παιδιά που παίζαν μπάλα. Έπαιζε και ο δικός μου εκεί πέρα. Στο Μακεδονικό παίζει ο δικός μου. Όχι, όχι. Έπαιζε παιχνίδι εκεί πέρα. Σε άλλη ομάδα είναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και είναι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, περνάνε από εκεί. Λέω, κορίτσια, τι κάνετε καλά. Ξέρω εγώ, όλα καλά μου λένε. Τα χαιρετάω ένα-ένα. Λέω, τι κάνουμε, πάμε καλά. Μια χαρά λοιπόν. Λέω, σοβαρά, ναι. Τι θέση έχουμε, τους λέω. Εγώ μέχρι τότε δεν ήξερα τι είναι ποδόσφαιρο. Γυναικείο. Τι θέση έχουμε, μου λένε πρώτες είμαστε. Σοβαρά, λέω, ναι. Από πότε, μου λένε έχει 6 χρόνια. Εκεί, φίλε, ένιωσα την απόλυτη ξεφτύλα. Σαν παόξιση. Σαν παόξιση. Είναι δυνατόν να παίρνουμε 6 χρόνια πρωτάθλημα και να μην ξέρω ότι τα κορίτσια μας παίρνουν το πρωτάθλημα. Ναι. Και από τότε άρχισα να παρακολουθώ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Είδατε και σε Τόνια και με τα κορίτσια. Βεβαίως. Πού να το δείτε με την. Ναι, σωστά. Η έδρα μας είναι τα κουφάλια. Ναι. Μάθαμε και μερικά κορίτσια, μερικές παίκτριες. Τα κουφάλια είναι η έδρα σας. Βεβαίως. Των κοριτσιών. Νομίζω και ένα παιδί, ένα κορίτσι είναι από εκεί πέρα. Παιδί είναι ή κορίτσι. Κορίτσι είναι. Κορίτσι είναι. Αφού τα παιδιά είναι. Τώρα αγώρι. Να δεις το δεξιμπάκα, ας πούμε, είναι ίδιο Αλμπικίδη. Κάτι γάμπε, φας μια κλωσιά. Ομορφοκόριτσο. Κάνα μήνα θα πονάει το πόδι σου. Ναι. Λοιπόν, είναι. Ομορφόπεδο, ναι. Παιχτούρες. Ναι, ναι. Και πάλι πρώτες νομίζω είμαστε. Ναι. Καλά είναι. Πρώτες είστε. Αχ, καλέ. Ναι, πολύ πρώτες. Φέτος θα πάρουμε πολλούς τίτλους. Τάμπλ θα πάρουμε. Σε όλα τα αθλήματα. Α, καλά. Το πανηγυρίστε. Ε, βέβαια. Τι. Πάτε κάτω στην παραλία. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι νέος. Είναι σύλλογος, είναι οικογένεια. Είναι σε όλα τα αθλήματα είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, θα κλάψω. Ό,τι τίτλοι έρχονται. Θα κλάψω από όλα τα αθλήματα. Μη μου τα λες. Φυσικά. Μη μου τα λες αυτά, μη μου τα λες. Και σκάκι θα παίξετε. Αμαλάχη, γιατί όχι. Σκάκι παίζει ο μεγάλος, ο μεγαλομέτωπος. Ναι, μεγάλος είναι και χορηγός έμαθα, ναι. Σκάκι παίζουν οι Ρώσοι, να ξέρεις. Ναι. Ένας φίλος οι Αμερικάνοι παίζουν πόκερ. Ναι. Ένας φίλος από τα Γιάννητσά, να πούμε. Μπέναλτι, το έδωσε αυτό. Ρε τον Αλγίτη. Ρε τον Αλγίτη, που λέει και ο Άγγελος. Ρε τον Αλγίτη. Πόσο ήρθε αυτό να πει. Ένα μηδέν αυτό το μπέναλτι, το ανύπαρκτο. Κώστας από Γιάννητσά, εγώ είχα ρωτήσει τη γιαγιά μου, λέει ο Κώστας, πότε γεννήθηκε ο μπαμπάς μου. Και με λέει τα χελιδόνια είχαν έρθει. Ναι, δεν είχαν ημερομηνίες τότε. Ε, δεν είχανε. Τα χελιδόνια είχαν έρθει. Τα χελιδόνια είχαν έρθει. Τι μας λες, ρε φίλε. Σωστός. Πώς βλέπεις το σενάριο να πληρώσει ο άπλας τα χρέη, όχι με τα λεφτά του, αλλά με δάνειο στο όνομα του ΠΑΟΚ. Δάνειο στο όνομα του ΠΑΟΚ. Ποιος μπορεί να πάρει δάνειο τώρα. Ξέρω κι εγώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάρει κανένα δάνειο. Ναι. Λες. Ε, ναι. Και μάλιστα. Τι να κάνει, να πάρει δάνειο, να πληρώσει το δάνειο δηλαδή. Τι να κάνει. Ναι. Καραπτό, μόλις έπιασα δουλειά, πιστεύεις ότι υπάρχει καμιά ανίερη συμμαχία Καβάλας Πανσεραϊκού με στόχο τον Άρη? Αριανός από Κολυδρό. Δεν ήρθα Γιάννα και όχι πήγα. Πού πήγα? Αριδέα, στα Λουτρά. Στα Λουτρά.
Χρόνια πολλά, παιδιά Τζόρνταν. Ήμουνα Φλόρινα και Καστοριά το Πάσχα. Άκουγα όλοι. Η Μακεδονία είναι ασπρόμαυρη. Τώρα το διαπίστωσα. ΠΑΟΚ Μακεδονία Πόντος. Καλά, αυτό είναι γεγονός, φίλε. 5-6 νομοί ΠΑΟΚ είναι. Αυτό είναι 13 νομοί Βόρειος Ελλάς, η Μακεδονία μάλλον. Ποια είναι? Είναι όλοι ασπρόμαυροι. Ποιοι είναι ασπρόμαυροι? Όλοι οι Βόρειο Ελλάδα. Θράκη Πόντος δεν. Η Βόρειο Ελλάδα, για η Μακεδονία συγκεκριμένα, ναι, δεν υπάρχει νομός της Μακεδονίας που να μην υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Πάνω από 50% στο. Για πες. Κατερίνη. ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Βέρεια. Ακόμα ΠΑΟΚ. Όχι ακόμα ΠΑΟΚ. Λαοθάλασσα. Λαοθάλασσα. Πέλα. Μπέλα. Πέλα. ΠΑΟΚ. Ναι. Καστοριά. ΠΑΟΚ. Φλόρινα. ΠΑΟΚ. Φλόρινα. Κοζάνη. Κοζάνη. Εδώ Κοζάνη. Μιλάς με μένα τώρα. Ναι. ΠΑΟΚ. Ναι. Κιλκής. Ναι. ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλού 60, αλλού 70, αλλού 55, αλλού 65. ΠΑΟΚ. Δράμα. Βαρδάκας. ΠΑΟΚ είναι. Τι είναι ο Βαρδάκας? Ο Βαρδάκας. Ο Βαρδάκας είναι. Ο Βαρδάκας είναι. Ο Βαρδάκας είναι Άρης. Ο Βαρδάκας είναι εξής, φίλε. Όχι, ο Βαρδάκας είναι Άρης. Αριανός είναι ο Βαρδάκας. Βέβαια. Νομίζω εξής είναι. Ο Βαρδάκας. Ναι. Ο Λογαγός. Τι λέει. Ναι. Μας ακούει ο Βαρδάκας. Χαιρετίσματα πέσουν και εγώ. Χαιρετίσματα. Ναι. Απόστρατος είναι. Σέρες. Σέρες. Ναι. Ε, τι είναι. Αυτή είναι η Μακεδονική Καβάλα. Κομπλέ. Πόσοι νομοί είναι αυτοί? 13 είναι. Μαζί με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική 13 νομοί είναι της Μακεδονίας. 13 είναι. Βέβαια. Και είναι ΠΑΟΚ όλοι. Εντάξει, εδώ άντρας μάτρα γίνεται. Αυτό δεν γίνεται τώρα εσύ τώρα. Τι λες? Λοιπόν, κατέβασε τα τηλέφωνα εδώ, να πάρουμε καμία γραμμή, να δούμε. Να πάρουμε τις γραμμές. Χορτάτι, πώς γυρίσανε, τι κάνουνε, πώς. 2-3-10 να πούμε. Θα κάνουμε διάλειμμα, όχι. 2-3-1-0-90-90-90. Έτσι. 2-3-1-0-98-80-90. Τον Άρη πώς το βλέπεις? Ο Άρης είναι σε μια. Κατά τον Ηρακλή θέλω να πω δύο πράγματα. Να πεις δύο πράγματα. Ο Ηρακλής είναι αυτό που φοβόμουν. Λέω το εξής. Τι είπες? Αφήστε το κύπελο, κοιτάξτε να βγάλετε την ομάδα πάνω. Μάστε. Και. Όλοι κοιτάξαν το κύπελο. Δεν ξέρω τι έγινε προχθές το παιχνίδι. Ναι. Τους τρομπόνι. Και... ναι, εντάξει. Ναι. Το ξέραμε το τρομπόνι από την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς. Α, δηλαδή. Ναι. Τους λέγαμε λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε την ομάδα στα playoff. Αφήστε το κύπελο γιατί μπορεί να έχουμε τραυματισμούς. Έχουμε... καλό είναι το κύπελο βέβαια. Ναι. Να πας τελικό, να κάνεις. Να δείξεις λίγο το κομμάτι σου σαν οπαδός εκεί, να πας 10.000 κόσμους κάτω, 15.000 πόσοι πάτε. 12 όσοι πάνε. Ναι. Λοιπόν, να πάρει και κάνα φράγκο ο πρόεδρος εκεί από τις εισπράξεις και από το τελικό. Καλό είναι αυτό, αλλά προέχει άνοδος. Α. Πιο ύπουλη από την άνοδο δεν υπάρχει. Ναι. Μπορεί να τα γκρεμίσει όλα. Σωστό. Και είναι κρίμα για αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Ναι. Πάρ την άνοδο και ας τα κύπελα. Υπάρχουν χρόνια για τα κύπελα και για τους τελικούς. Τώρα για τον Άρη, εγώ η άποψή μου είναι δεδομένη, δεν θέλω να πικάρω τους Αριανούς. Θεωρώ ότι ο Άρης δύσκολα θα ανέβει. Το πιο πιθανό είναι να μην ανέβει. Άσχετα δηλαδή... από την νίκη που έκανε με τον Πασεραϊκό. Εντάξει, τέτοιο χάλι Πασεραϊκό δεν ξανάδα εγώ ποτέ. Ναι. Θεωρώ ότι ο Πασεραϊκός έχασε το παιχνίδι, δεν το πήρε ο Άρης προθέσει. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις τα μεταξύ τους παιχνίδια θα φανεί τι θα γίνει. Παίζει Καβάλα Πασεραϊκός και Άρης Καβάλα. Θα φανεί τι θα γίνει. Φέρει και εμένα να ενοχλείω γιατί αυτό ζεστάθηκε. Το πάνω χέρι το έχει ο Πασεραϊκός. Αν πάρει τα παιχνίδια βγήκε. Ναι. Θεωρώ δύσκολα για τον Άρη τη χρονιά. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Κρύο. Θες να πάμε στον κόσμο? Να πάμε στον κόσμο. Εσύ ό,τι πεις. Γέμισε. Μου καλά, τα είπαμε μία ώρα, τα είπαμε, τα αναπτύξαμε. Τα κοινωνικά μας, τα αυτά μας. Έτσι. Μετανάστες μας, την Κωνσταντοπούλου μας. Τα group, Euro Group μας, τον ΠΑΟΚ μας. Τον Άρη μας, τον Ηρακλή μας. Θεωρώ για τον ΠΑΟΚ ανοίγει μια καινούργια σελίδα. Πριν ναι. πάμε στον πρώτο ακροατή. Για πες. Τώρα με αυτό που έγινε εκεί με τον Πούτιν, με τον Τσίπρα πάνω, με τη γνωριμία, ναι. το ταλαβέρι όλο το κάνει ο Σαββίδης, το γνωρίζει αυτό. Θεωρώ ανοίγει μια καινούργια σελίδα, θα το δείξει ο ιστορικός τώρα τι θα γίνει. Ναι. Κάπως έτσι το περίμενα κι εγώ. Πάμε θα σε... βρέχει ρούβλια δηλαδή, όπως λέω, ο Πετρωτός. Εξαρτάται από το μεγαλομέτωπο. Θα δούμε, να πάρει τον πρίγο. Ναι. Πάμε στο... ναι. Καλημέρα φίλε πρώτα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Χρόνια πολλά βασικά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Και Χριστός Ανέστη για όσους πιστεύουν. Γιατί μερικοί δεν πιστεύουν. Ο αθεϊσμός είναι τώρα στη μόδα. Δεν λοιπόν... πρέπει να κάνεις χριστιανός ή μωμεθενός για να πιστεύεις στο Θεό. Μπορεί να τον πιστεύει χωρίς μάνατζερ. Είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Μπορεί κάποιος να πιστεύει το Θεό χωρίς να έχει το μεσάζοντα. Μεσάζοντας είναι ο Χριστός, μεσάζοντας είναι ο Μωάμεθ, μεσάζοντας είναι ο Βούδας. Εγώ μπορώ να το πιστεύω χωρίς μεσάζοντες. Άρα δεν είμαι άθεος. Εντάξει, δεν λέω για μένα, λέω για κάποιον ναι. Μία θρησκεία. Να λες δηλαδή δεν είναι θρησκευόμενος. Μία θρησκεία έχει αποδείξει, έχει κάνει θαύματα και άλλοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτό το λες εσύ που είσαι οπαδός. Αν πας στην Τουρκία και το πεις αυτό, θα πούνε δεν τα λες καλά τα πράγματα.
Μία θρησκεία διδάσκει αγάπη και άλλες το μίσος. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι διδάσκει. Και αυτό σωστό που λέω. Δεν ξέρω τι διδάσκει η δικιά μας η θρησκεία. Πάντως, για το όνομα του Ιησού Χριστού, σκοτώθηκαν χιλιάδες. Ναι, αλλά δεν μπορεί να λέει. Στις σταυροφορίες. Δεν μπορεί να λένε κιόλας, ξέρεις, άμα πάει να. Άσε το παραμύθι. Άμα πάει να γκρεμίσει και τον πύργο, θα πας στον Αλάχα, ας πούμε, θα σε πάρει δίπλα του. Εντάξει, σου λέει, άμα πηδήξεις την κουμπάρα, θα πας στην κόλαση. Το ίδιο είναι. Λέγε, φίλε, δεν θα βγάλεις άκρη με αυτά. Με τον Τζόρνταν μπορώ να κάνω δύο ερωτήσεις. 102 εκτός προσωπικής φύσεως. Ό,τι αγαπάς. Τζόρνταν, σε ακούω καιρό, σε βλέπω και στην εκπομπή. Και σε εκτιμώ σαν άνθρωπο. Δεν σου λέω κολακίες τώρα. Εντάξει, πολύ γεμί. Μου κάνει εντύπωση γιατί είσαι άνθρωπος έτσι αισιόδοξος, ωραίος. Αισιόδοξος, σωστό, καλά το είπες. Ναι. Ναι. Δεν είσαι μίζερος, γκυμπάρης. Εργατικός, τότρος, τίμιος. Ναι, νοικοκύρης, δεξιός με λίγα λόγια, δεξιός. Δεξιός, ναι. Ωραίος τύπος. Είσαι δεξιός τύπος, ωραίος. Δεξιός, αλλά αυτή η δεξιά που έχουμε δεν με εκφράζει, να ξέρεις. Άλλο, άλλο, ας τα κόμματα, ας τα κόμματα. Ναι. Στη φαντασία, στη σκέψη, τη λειτουργία σαν άνθρωπο, ρε παιδί μου, είσαι δεξιός. Ναι. Νοικοκύρης, ωραίος, σωστός, πώς το λένε. Συγγνώμη, κάνω ένα λάθος, μια ερώτηση. Δηλαδή, οι αριστεροί δεν είναι νοικοκύριδες, λες. Σπανίζουν. Σπανίζουν, ναι, ναι. Ρωτάω εγώ για να παίρνω απαντήσεις. Άποψή μου, άποψή μου. Καλά, ναι, εγώ δεν σε κακίζω. Λέω την ερώτησή μου, ναι, ναι. Ναι, σπανίζουν. Σπανίζουν. Δηλαδή, άμα δεις στην καθημερινότητα, είναι μίζεροι οι αριστεροί. Μίζεροι. Μίζεροι οι άνθρωποι. Τους θέει το αφεντικό, τους θέει η κοινωνία, τους θέει το κεφάλι, τους θέει ο ένας, τους θέει ο άλλος. Απεργίες θέλουν να κάνουν, ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Άμα πάρεις ένα αριστερό, ρε παιδί μου, και το δώσεις δώρο, 100.000 και είναι εργάτη, ξέρω εγώ δουλεύει σαν ένα εργάσιο. Τι θα πει. 700 ευρώ παίρνει μισθό. 700. Ναι, ναι. Του δίνει 100.000, ναι. Και το δώσει 100.000 και τον πει ρε εσύ, παρά το αφεντικό σου, μούτσοσε το, πάρε 100.000 και κάνε μια δουλειά. Δεν θα πάει να κάνει μια δουλειά να ανεξαρτοποιηθεί επαγγελματικά από τον εργοδότη. Μπορεί να τα κάνει μπύρες, μπορεί να τα παίξει στο καζίνο, μπορεί να τα φάει, δεν ξέρω εγώ εδώ. Θα τα φάει στο κουζίνο, ναι, ναι. Παντού, αλλά δεν θα τον κάνει αυτό το άλμα. Ναι. Δεν θα πάρει το ρίσκο, δεν θα πάρει την ευθύνη να κάνει μια δουλειά δικιά του, κατάλαβες. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά όσοι επιτοπλίσουν έτσι. Λέει ένα μήνυμα εδώ, γιατρός ο Ηρακλειδέας, δεξιός, νοικοκύρης, υποτακτικός. Του απαντάς κάτι. Τώρα τι, πρέπει να τον έχω live μπροστά μου για να το απαντήσω. Πάμε στην ερώτηση, άστον τον. Πάμε στην ερώτηση λοιπόν. Λοιπόν, επειδή είσαι τέτοιος τύπος και σε πάω, μου κάνει εντύπωση πώς και δεν έχεις παντρευτεί μέχρι τώρα. Ποιος? Ο Τζόρνταν, για τον Τζόρνταν. Τρία παιδιά έχω, ρε μεγάλε. Είχα ακούσει από το Ραπτόπουλο μια μέρα ότι είσαι ελεύθερος γι' αυτό. Ελεύθερος, εντάξει, ελεύθερος είμαι. Ενώ δεν κατάλαβα εγώ, μήπως χώρισες. Όχι, ρε, μια χαρά είμαι. Μπορεί να το είπα υπομορφία αστιότητος, να ήταν έτσι η κουβέντα. Όχι, τρία αγόρια έχει ο Τζόρνταν. Α, είχες πει ένα βράδυ που σου είχα πάρει τηλέφωνο ότι είναι ελεύθερος ο Τζόρνταν. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, αυτοί που δεν παντρεύονται, δηλαδή είναι χαμηλού, ας πούμε, κοινωνικού προφίλ, κατά τη γνώμη σου. Όχι, απλά ο άνθρωπος έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά, όλα τα εφόδια ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που δουλεύει σε καϊδούρ και θα πεθάνει σαν άνθρωπο. Τέλος πάντων, εντάξει, προσωπική ζωή συνήθως αυτοί κάνουν οικογένεια. Γι' αυτό μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που είχες πει. Και ένα άλλο, ρε Τζόρνταν, επειδή. Ναι. Κάποια στιγμή είχα δει στο κέντρο και εγώ δύσκολα χάνει μνήμη μου. Είχες έρθει ποτέ στην Τζιμισκή στο ύψος του Αριστοτέλους με ένα Jeep Mercedes ένα βράδυ αργά, το φθινόπωρο, καλό να, καιρό έχει. Θα πρέπει να απολογηθώ τώρα εγώ, Πες το ναι ή όχι, γιατί ο άλλος ο φίλος σου δίπλα πήγε να με βγάλει τρελό ένα βράδυ που το είπα. Κοίταξε να δεις, και να είμαι παντρεμένος και να είμαι νοικοκύρης και να έχω πάει με τζιπ, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι γκυγκόμενα άμα φόρτωσα καμία, κατάλαβες. Ναι, αλλά ο άλλος δίπλα σου πήγε να με βγάλει τρελό ένα βράδυ, τότε το είπα. Δεν θυμάμαι τώρα, τέτοια βράδια έχω μπόλικα εγώ, τώρα τι να σου ναι, κάνω. Και να σου κάνω μια παρατήρηση. Υπάρχουν άντρες, και θα το κλείσουμε εδώ, οι οποίοι διαφημίζουν τις απολαύσεις τους. Και υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι συνετοί, είναι χαμηλού προφίλ. Και δεν τις διαφημίζω. Ναι, ναι. Σ' είχα πει ένα βράδυ να θυμάσαι ότι τον είχα δει με ένα τσπάκι με Mercedes. Δεν μπορώ να θυμηθώ το συγκεκριμένο. Μπορεί να έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού, ρε φίλε. Να αρχίσει την οπόρου αργά, μετά τις 12 ήταν. Πού να θυμάμαι. Στην Μισκή Μαριστέλος, με ένα τσπάκι Mercedes. Τσπάκι Mercedes. Ναι. Δύσκολα με βάζει. Όχι, δεν ξέρω ένα τέτοιο τσπάκι κάποια στιγμή. Εμφανίστηκε και με ένα τέτοιο τσπάκι αργά. Γιατί αυτό το απολογητικό είναι. Εσύ πού ήσουν. Γιατί να βγάλει τρελό, ότι δεν βλέπω καλά και ότι δεν είμαι καλά και θε οφθαλμία τρο και τέτοια. Γιατί δεν ήρθε να με χαιρετήσει εκεί πέρα. Γιατί συναντήθηκες μια κοπέλα και τη στιγμή και δεν θα σε διακόψω. Και τι έγινε κακό είναι, μπορεί, ξέρω εγώ, άμα ήμουν εγώ. Φίλε, είσαι παντρεμένος, είσαι. Όχι, όχι, όχι ακόμη, όχι ακόμη. Γι' αυτό είσαι μεγάλος μαλάκας. Για χαρά, επόμενη γραμμή. Άντε, για μαλάκας έκοψα από την αρχή, επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα.
Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλά, έχετε. Τα θέλει τώρα, τι να σε πω τώρα. Συγγνώμη από το ακροατήριο, αλλά. Συγγνώμη, περιμένω να ακούσω αποτελέσματα τελικά και τίποτα. Και ακούω για τζιχαντιστέ και τέτοια. Πε τα τελικά, ρε παιδιά. Για τελικά, μα τι θε να σε πω. Δεν είδε Champions League. Ναι. Η Ατλέτικο 0-0 με τη Ρεάλ. Η Νάπολη. Η Ιουβέντου με ανύπαρκτο. Μπέναλτι 1-0. Με ανύπαρκτο. Το 107, το 108, το 115, το 116. Εσύ είσαι κουμπαρτζή καλό. Πόσα παιδιά, πόσα που να πει. Άντε ρε αγάπη μου, άντε. Πού είναι αυτά τώρα, δεν τα βλέπω. Μωρά αδερφάκι. 107, 108, για πε. 115, 116. Στάσο, 107-3-1 άσος. Άσος, το 108. 108-0-2, διπλό. Διπλό. Το 115. 115-1-0. Και το άλλο. Το 116. 116, 5-0. Έκλεισες. Άσος κι αυτός. Άσος κι αυτός. Αυτό βγήκε. Για χαρά. Άσος κι αυτός, ε. Μεγάλος άσος. Το 123. Ποιο το. 123 ερώτηση. Τι το έπαιξες αυτό. Άσο. 2-4, κουβά πήγες, για χαρά. Διπλό, ε. Διπλό για 2-4, είσαι και πλέον έκτης. Το 116 άσο βγήκε δηλαδή, Ραπτόπουλε. Και τι να το κάνεις αφού δεν πληρώνεσαι, τι σε νοιάζει εσένα. Να την αγιά, άλλη γελάει. Να παίζει με λάθος. Με λάθος. Εκτός αν παίζει με λάθος. Τι πήγε να σε κάνει ο άλλος. Καλά, ρε, ντρέπεσαι λίγο. Και να έχει κάνει δηλαδή, πρέπει να το πει στον αέρα, εσύ. Ναι, φαντάσου και να κάνεις. Και να έχεις κάνει που δεν έχεις κάνει. Εσύ είσαι άνθρωπος δηλαδή που δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Ναι. Της εκκλησίας ο άνθρωπος αυτός. Πήγε όλο το ζευγάρι. Τον έβρισα εγώ τώρα. Καλά έκανα και τον έβρισα εγώ αυτόν. Να μην με ζητήσει τα ρέστρα αύριο. Να με πάρει εκτός αέρα. Να του μιλήσω εκτός αέρα γιατί τον έβρισα. Να με πει. Τσιπάκι Μερσεντές κιόλας. Τσιπάκι Μερσεντές. Ντροπή ρε φίλε. Θα σε βγάλω τρελό. Τρελό θα σε βγάλω. Τι θα σε βγάλω. Λογικό. Τι το Σάντα Τσικίτα θα παίξουμε τώρα εδώ πέρα. Καλημέρα. Είπαμε να κάνουμε παρέα εδώ και να. Βέβαια. Ραμπ, μάλλον ο διπλανό σου δεν κατάλαβε τη σκέψη μου. Ο Ιβάν παίρνει δάνειο στο όνομά του ΠΑΟΚ και όχι στο δικό του. Αυτό δεν ματώνει και σε περίπτωση που κουνεί το μαντίλι, τα χρέη μένουν στον ΠΑΟΚ και δεν βαρύνουν τον κοντό. Τότε τα πράγματα θα μπλέξουν πολύ γιατί οι τράπεζες δεν είναι δημόσιο και δεν παγώνουν τα χρέη. Κάνουν κατάσχεση εξπράσεων από τους αγώνες στην Τούμπα κτλ. Λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Τώρα δάνειο, πώς θα πάρει δάνειο, θα δω. Θα πάρει ένα δάνειο, λέει, από δική του όμως εταιρεία, όχι από τράπεζα, λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ λέει. Θα πάρει δάνειο, ναι, από παιδί, δική του εταιρεία. Τώρα πώς θα το πάρει. Θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν ξέρω τι θα πληρώσει εκεί την ώρα. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Ναι, θα ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που σπούδασε οικονομικά, λογιστικά κτλ. Να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό. Και αν χρεώνεται ο ΠΑΟΚ ή αυτός ξέρω κτλ. Να μας τα πει αυτά γιατί υπάρχουν πολλά λογιστικά τρίκ. Τρακ τρίκ. Σωστά. Επόμενος, ναι. Γεια χαρά. Καλώς τον. Καλώς τον. Χρόνια πολλά, Ραπτόπουλε. Καλώς τον, χρόνια πολλά. Με υγεία. Ναι. Χρόνια πολλά και στο Χιλιτίδη, στο Γίγαντα και στον Πονεμένο δίπλα. Σου ανταποδίδουνε. Ναι. Βεβαίως. Γιατί πονεμένος. Πονεμένος είναι. Καλά που είναι αυτοί και διασκεδάζουν σε ένα τόσο ανιαρό πρωτάθλημα. Φώναξε λίγο να σε ακούμε. Ναι, λέω ότι κοιμάται η πεθαρά. Καλά που είναι αυτοί, ναι. Λέω. Καλά, ναι. Που είναι αυτοί και διασκεδάζουν σε ένα αυτοί. Τόσο ανιαρό πρωτάθλημα. Ποιοι, οι Παοξίδες. Ναι, μπράβο. Πες μου όμως, δήλωσε και εσύ τι ομάδα είσαι. Τι είμαι, Τζόρνταν, είμαι από αυτό το άθλημα τώρα που τις τελευταίες εβδομάδες ασχολείσαι. Ναι. Έχω πάρει καμιά τριανταριά τίτλους και δύο ευρωπαϊκά. Ηρακλής. Δύο ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Ηρακλής. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν άκουσα τι είπες. Ολυμπιακός είμαι, ρε φίλε. Εσύ είσαι ευτυχισμένος εδώ μέχρι. Σου είπα σε τόσο ανιαρό πρωτάθλημα, καλά που είστε εσείς και με διασκεδάσεις. Ανιαρό γιατί είναι, μπορείς να μου πεις. Γιατί ήταν χάλια το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί ήταν χάλια, φίλε. Ποιος το κάνει κουμάντο το πρωτάθλημα. Ο Σιώβας ο Παλίκαρος το είπε πολύ καλά φέτος, αλλά τον παρεξηγήσατε πάλι. Ο Σιώβας το είπε και το καταλάβατε εσείς. Εγώ από πέρσα στο λόγο. Θα μιλήσεις εσύ, ρε Τζόρνταν. Έλα. Εγώ θα μιλάω ή εσύ. Πρέπει να κάνουμε διάλογο ότι εσύ θα μιλάς, δηλαδή. Ναι, εντάξει, μη μαλώνετε. Ο Σιώβας το είπε πολύ καλά. Φέτος ήμασταν η πιο χάλια ομάδα. Ναι. Η πιο χάλια ομάδα. Τους το δίναμε και δεν το παίρναμε. Γεια στο στόμα του Σιώβα. Γιατί ψέματα. Γιατί λέει. Μέχρι τώρα το δικό μου το στόμα δεν το ακούγατε εσείς. Γιατί σας κοροϊδεύει ο χοντρός σας, λέω, από το καλοκαίρι.
σου είπε κανένας ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε μπαλάρα. Μα σας κοροϊδεύει ο χοντρός, δεν έχει τίποτα απολύτως. Σου είπε κανένας ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε μπαλάρα. Μα σου, το πρωτάθλημα δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα το πήρε ο Καλογερόπουλος, ο Αρετόπουλος. Για μπάλα δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Γιατί τι μπάλα να μιλήσουμε, ρε φίλε. Παίζουμε ένα μάτσο που έπαιξε μπάλα, ρε φίλε. Καλά που θα ανέβει η ΑΕΚ να γουστάρει. Ναι, ναι, καλά, καλά. Να υπάρχει κανένας αντίπαλος. Γελάει όλος ο κόσμος. Είστε εσείς που κάνετε κουμάντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το κάνατε το ποδόσφαιρο να μήπως αντί. Εντάξει. Αδειάσαν τα γήπεδα. Δεν μιλήσω για μπάλα, ρε Τζοδόφ. Κάτι θέλω να πω τον Ραπτόπουλο. Μαζί σου τι να πω. Είδες λοιπόν. Σαν να μιλάς εσύ, σαν να μιλάς εσύ με έναν οπαδό του Καλκίδη. Άντε, μπράβο. Είδες λοιπόν. Βγήκες να με κάνεις ερώτηση εσύ και μόλις δεν μπορείς να με καταλάβεις, να με ακούσεις. Δεν σε κάνω ερώτηση. Δεν θέλω να μιλήσω για μπάλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ποιον ήρωα ελληνικής ταινίας σου θύμιζε ο κόκκινος με τους Ηρακλειδείς που έλεγε ότι είναι παρακρατική. Ήρωα ελληνικής ταινίας. Ναι. Ο κόκκινος μου θυμίζει τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο. Όχι, αυτό που λέγε παρακρατική και παρακρατική. Ποιος σου θύμιζε. Πρέκας. Όχι, ρε. Ποιος. Τον τέτοιο να. Το ντούζο στο φωνάζει ο κλέφτης. Εξω κλέφτες. Το θυμάσαι. Έλα ρε, ο κόκκινος Αφουκαράς φοβόταν να πει ότι είναι Ηρακλειδής. Σου λέει τι να πω τώρα, δεν ξέρω θα πω. Λοιπόν, πώς έκανα και αυτά τζόγλιο εκεί πέρα, σου λέει, με κάνω κανένα ντου. Εντάξει τώρα, έξυπνα το χειρίστηκε, εντάξει. Ναι, ναι. Έχεις βρει πολλούς σωσίες. Ναι. Το σωσία όμως του Άγγελου δεν τον έχεις βρει ρε φίλε, και υπάρχει ένας που είναι φτιστή. Οι ίδιοι. Σωσίας του Άγγελου Αναστασιάδη. Ναι, ναι. Βοήθανε χειλητήρι. Και, ακούς, ναι. Και η φωνή του κιόλας είναι ίδια, έχουν αυτό το μακρύ το σίγμα. Σωσίας του Άγγελου Αναστασιάδη. Ναι, μέχρι και η φωνή του ίδια είναι ρε παιδάκι μου. Δεν τον βρήκα. Ο Νίνιος ρε. Ο Μένιος. Νίνιος, ο ηθοποιός ο Νίνιος. Γιώργος Νίνιος. Ναι ρε. Όχι ρε. Ίδιοι είναι ρε φίλε. Στο όχι ρε. Είναι ο Νίνιος. Ο Νίνιος ρε με τον Άγγελο, όχι ρε. Άντε καλά. Όχι ρε. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Ο Ρετσίνας. Να μην τρελαίνετε ο Τζόρντα, να μην τρελαίνετε. Όχι, ναι. Τι να τρελαθώ παλικάρι μου, εγώ ξέρω τι με γίνεται, μη στεναχωριέσαι. Με δικαίωσε ο πρόεδρος σου, ο Σιώβας. Θα κάνουμε μεταγραφές, είπε, με δικαιώσαν αυτοί. Φαντάσου φέτος που μου χάλιασε, έχω 10 πόντους. Τι πάτε. Χάλια, ρε. Εσύ είσαι δυνατός κάτω, ρε. Εσύ, στο παρασκήνιο, τι χάλια είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι εσύ. Γι' αυτό είσαι χάλια. Το παρασκήνιο δεν παίζει μπάλα. Με τρελάνεις τώρα. Εδώ γελάει ο κόσμος όλος. Το παρασκήνιο δεν. Συγγνώμη, το ποδόσφαιρο τι είναι κουκλοθέατρο, ρε. Α, σ' αρέσει το παρασκήνιο. Εντάξει. Γίνεται να μην υπάρχει παρασκήνιο. Σε εκφράζει αυτό. Όχι, δεν είναι τρελό. Αν του λόγου είσαι. Τα μάθα, τα λέω. Τα μάθα. Μα τα είπε. Είχε από εδώ. Εδώ είναι. Α, μπράβο το χιλιτίδι. Ηλία. Γιατί λέω, λέω εγώ. Δεν μου λες περί Τζον Μπάμπα, τι έχει να μου πεις. Τι πράγμα. Σταμάτα, Αντώνη, τα είπα όλα. Δηλαδή δεν πήρες ποτέ σου ούτε μια πεντάρα από τον Τζον Μπάμπα. Και όλα αυτά τα χρήματα ήσαν από την κατάκτηση. Εσύ τα λες αυτά. Δηλαδή και εσύ με τους προδότες. Στρατηγέ μου, βοήθεια. Σώσε την τιμή μας. Προδοσία! Πάτε ρε, μη φορές. Έχει καρδιακή κρίση η γυναίκα. Ποια καρδιά, στρατηγέ. Ποια καρδιά. Λοιπόν, τι ωραίος που ήταν ο Διονύσης. Ο Άγγελος λέει μοιάζει με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Όχι. Ούτε εδώ. Δεν έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Όχι. Καλώς το να. Ναι, βούλιαξα σήμερα ή σαν αύριο. Αυτό ρώτησε. Σαν σήμερα. 14 τράκαρε, 15. Σου είπα από την αρχή 15. Ναι, τράκαρε 12 παρά 20. Δεν έχει σημασία. Πώς? Ναι, τράκαρε 12 παρά 20. Γίνεται ένα ατύχημα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και είναι συναντατική ο άνθρωπος. Πότε πεθαίνει, την ημέρα που έγινε το ατύχημα ή μετά από 2 μέρες που πέθανε. Σωστό. Αυτό σου. Ναι, σωστό. Βέβαια, πολλοί γράφουν για 14 Απριλίου. Αλλά τελικά είναι 15, όντως. Γιατί ξημέρωμα 15 Απριλίου. Πότε βούλιαξε. Ναι. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ραπ. Ναι. Καλησπέρα και στον Τζόρντεν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο κάμεραμά μου, συμπήρα το μεσημέρι. Α, πού να βγάλεις άκρη με το βουβάλι. Πήραμε να μιλήσουμε λίγο πιο έρημα, ρε φίλε, γιατί μετά. Φίλε, φοβάται, άκου να δεις, φοβάται. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Φίλε, δικαιολόγησε τον, φοβάται. Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται, ρε φίλε. Πρόκειται για επαγγελματίες ανθρώπους, οι οποίοι έχουν φάει προφυλακισμό, δηλαδή όταν είσαι στο νοσοκομείο και σε παίρνει ο άλλος τώρα και σου λέει, δείξε μου, δεν μπορείς να κάνεις σπέκουλα και χαβαλέ, πες ένα ότι είναι καταδικαστέο. Εγώ καταλαβαίνω τι φοβάσαι. Όπως φοβήθηκε, σ' άκουσα που έλεγες για τον πρόεδρο του, τον δικό μας, που δεν είπε ποιοι είναι. Ναι. Ξέρεις, θα πει να πηγαίνεις με μπλούζα ομάδας
σε γένεια συνδέσμου για ρεπορτάζ και να σε πετάνε μπουκάλι. Εντάχει το επάγγελμα. Εγώ τα ξέρω. Δεν είπα ότι δεν τάχει, αλλά φοβάσαι με. Δηλαδή, ζήτησε από τον πρόεδρο μας να σου πει ποια ομάδα είναι. Δεν τα λένε. Φοβάσαι, σε κυνηγάνε, σου βάλουν κανένα φωτιά, κανένα μάξικα. Δηλαδή, και επίσης θέλω να σου πω ότι οι πιο πολλοί από τα παιδιά, ξέρεις, οι μηχανές είναι δικές τους. Δηλαδή, μην κοιτάς τον Νόβα και τον ΕΤΕ που δουλεύουν. Στα περιφερειακά που βλέπεις και στο ένα και στο άλλο, κάτι πανσεραϊκούς, κάτι κομωτινές και τέτοια. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αγοράσει μια μηχανή με δάνειο. Εσύ τώρα τι πιστεύεις, ότι οι δημοσιογράφοι θα καλύψουν εσάς ή για τους οπαδούς? Πού, τους οπαδούς. Λοιπόν. Και να σου πω κάτι, τους τεχνικούς, φίλε, δεν τους σκέφτονται. Δεν τους υπολογίζουν τους τεχνικούς, ρε φίλε, αναλώσιμοι. Είναι αναλώσιμοι, λοιπόν. Γιατί είναι εκεί που τραβάς ένα μάτσο. Άμα χτυπήσουν ένα δημοσιογράφο. Ναι. Όταν χτυπήσουν ένα δημοσιογράφο της Ένωσης. Θα βγουν εδώ που καταδικάζουμε, κάνουμε ένα. Τον τεχνικό γραμμένο τον έχουν. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν κάνουν. Και είναι και κοινό αποδεκτό. Όταν κάνουν οι δημοσιογράφοι για απεργία, βλέπεις μπάλα? Βλέπω. Βλέπεις. Χωρίς φωνή. Και είναι και καλύτερα, όπως λένε. Όταν κάνουν τεχνική. Όταν κάνουν τεχνική, βλέπεις μπάλα. Τίποτα. Όχι. Να πας 3-4 ώρες πριν. Να πλώσεις καλώδια. Εντάξει, δεν θέλω να σου να μιλάω για το επάγγελμά μου. Όμως έχω δει, ρε φίλε, παιδί σε τοπικό πρωτάθλημα να είναι 15 μέρες στο νοσοκομείο με 4 παιδιά να θρέψει και να του έχουν σπάσει και τη μηχανή. Σε τοπικό τώρα σου μιλάω, να μην σε πω τώρα χωριά. Είναι κρίμα, ρε φίλε. Δεν πουλάει. Και παρακλαδική και ξέρω εγώ. Όπως και αστυνομικός, νεκρός δεν πουλάει. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Σαμαράς ο πονηρός, στείλτε, λέει, αστυνομία, λέει, τον Τσίπρα στα πανεπιστήμια. Και λέει ο Τσίπρας, καλάς λακαμάς είμαι. Εσύ όταν είσαι, γιατί δεν έστελνες? Επίσης, να γίνει κανένα σαματάς, να έχουμε νέο πολυτεχνείο. Πλάκα κάνεις τώρα. Α, θα τα σπάσω, να τα ρημάξω. Τι με νοιάζει εμένα, σου λέει. Να χάσω εγώ την εξουσία. Καραμαλής δεν έπεσε με τον αστυνομικό που βάρεσε τον πιτσιρικά. Δεν έπεσε η κυβέρνηση. Άκουσε με να σου πω, δεν ζητάω ούτε να κλάψει για τους κάμεραμάν ούτε τίποτα. Αλλά λέω, όταν βγαίνεις και λες για κάποιον, βγαίνει κάποιος και λέει για ένα συνάδελφό σας. Είναι συνάδελφος, δεν θέλω να πεις, δεν θέλω να. Υπερασπίσω και τους συναδέλφους που δουλεύουν σε παρόμοιο τηλεοπτικό μέσο. Ένα. Δεύτερον, όταν έκλεισα το τηλέφωνο, άκουσα, γιατί εκείνη την ώρα μιλούσαμε λίγο έντονα και δεν το κατάλαβα, ότι πήρα να κάνω εγώ οπαδικό τέτοιο, επειδή είμαι, λέει, ΠΑΟΚ. Και ένα τρίτο, και το χειρότερο απ' όλα, τι να πω τώρα. Συνεχίζει να λες παρακρατική και είναι. Εντάξει, μην το πιάνει άμα δεν μπορεί το θέμα. Όχι, μην το πιάνει άμα φοβάσαι. Και γυρνά και λες μετά, εγώ δεν σπούδασα, δεν είμαι στην ΙΣΥΑ. Δηλαδή, λες ότι μπάλα δεν έπαιξες, δημοσιογράφος δεν είσαι, τι βγαίνεις και μιλάς, ρε φίλε, στο ραδιόφωνο? Εντάξει, ρε φίλε, ο κόκκινος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φοβάται. Ναι, αφού φοβάται όμως. Άμα φοβάσαι, παίρνω το μία είδηση. Ναι, έπρεπε να δεν έπρεπε να το πιάσεις καθόλου. Μην το πιάνεις καθόλου. Ναι. Είναι όντως θέμα που καίει και είδες και ο πρόεδρος ο δικός μας είπε ότι δεν είναι άστο, ξέρω εγώ κτλ. Και ο πρόεδρος ο δικός σας, δηλαδή. Τι βγήκε να πει κι αυτός? Τι βγήκε να πει κι αυτός? Φοβάται. Και αυτός δεν μας εκπροσώπησε καλά. Φοβάται αυτός, φοβάται ο κόκκινος. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, τέλος πάντων, και για τον πρώτο Τζόρνταν, αυτός μάλλον είναι χριστιανός και προοδευτικός. Εντάξει, έπρεπε να τον κλείσει από την αρχή. Φαινόταν ο άνθρωπος. Με κάλεσε πλήρως την τοποθέτησή σου, Κώστα. Ποιο πράγμα? Καλό βράδυ. Για δεν κατάλαβα τι είπε. Για τον φίλο ο οποίος. Μάλιστα. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Αν υπάρχει καμία. Πάμε γιατί πέσαν τέσσερις. Τις έριξες και τις τέσσερις, ρε διάβολε. Πέσαν οι γραμμές. Εντάξει, θα τις σηκώσουμε. Πέσαν οι γραμμές. Με βόλεϊ πάω. Είναι ελεύθερο το κέντρο. Με βόλεϊ πάω, τι να κάνεις τώρα. Μα είχαμε φουλ γραμμές και πέσανε. Δεν είναι μπάλα να πεις εδώ, έγινε σκόρνεν, έγινε φάση, έγινε ιστορία, η διαιτησία. Έγινε ο πάω με τον βόλεϊ, ο Ανδρέου τώρα. Σκηνοθέτης, πώς το λένε. Μα το κέντρο ήταν γεμάτο. Εντάξει, και εντάξει, είναι... με τον ΠΑΟΚ τώρα στο βόλεϊ θες κέντρο και εσύ τώρα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ πουλάει και βόλεϊ και πινκ πονγκ ό,τι θέλεις. Τι πινκ πονγκ. 2-31-0-90-90-90. Ιστριπλούν το 90. 98-80-90-231-0-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Αυτό με τη θρησκεία είναι ένα γεγονός. Δεν μπορεί να το. Ανεξήγητο γεγονός, όπως θέλει το καταλαβαίνει κανείς, όπως θέλει το ερμηνεύει, όπως θέλει το πιστεύει και με τη θρησκεία. Ότι. Άλλος δεν πιστεύει, άλλος το πιστεύει. Άλλος δεν ξέρει τι πιστεύει, άλλος θέλει να πιστεύει άλλα. Άλλος πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη. Άλλος πιστεύει όντως σε ένα Θεό, αλλά δεν τον ονομάζει όπως το λέμε εμείς. Κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, ναι. Μια ερώτηση θα σε κάνω. Σημασία έχει ότι. Μια ερώτηση θα σε τίποτα κάνω. Δεν είναι τυχαίο, να ξέρει. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Πες μου.
Ένας δεν είναι ο Θεός. Φυσικά. Ένας. Πόσες είναι οι θρησκείες? Πολλές. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί? Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άσε. Το άθεος όμως. Άθεος θα πει ότι δεν πιστεύεις ότι είσαι. Γιατί θες μάνατζερ στην πίστη σου. Θες μάνατζερ να βρεις δουλειά. Θες μάνατζερ, ξέρω εγώ, για να. Κοίταξε να δεις. Παίξεις μπάλα. Εγώ τώρα, α σου πω κάτι. Τι το θες το μάνατζερ? Εγώ τώρα πρόσεξα να δεις. Θες το μεσάζοντα τι το θες? Ναι, αυτό θα μου πεις. Εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται ούτε να κάνω νηστεία, ούτε να πάω να κοινωνήσω, ούτε να κάνω κάτι. Ούτε στην εκκλησία πήγα σε άλλο σε λέω, γιατί να σε βάλω σε λούκυρε να κάνεις πράγματα. Πώς πιστεύει ο καθένας, είναι εγκεφαλικό το πρόβλημα. Πώς το πιστεύει ο καθένας είναι. Και αμαλώνουν ποιος έχει το δίκιο και ποιος δεν έχει. Εντάξει, τρώει ο κόσμος. Είναι αυτή ο κόσμος είναι πολύ. Ο κόσμος είναι σαν τις κότες. Τον πετάς καλαμπόκι και μαζεύεται εκεί πέρα. Τρώει ο κόσμος, τι νομίζεις? Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Αφού που τρώει καλαμπόκι. Καλημέρα. Δεν έχει. Τι απ' την κάτω, με το Ζόρδα την τράβηξε. Έλα, φίλε. Μπρος. Στον αέρα είσαι, ρε. Έλα. Μπρος, ακούω. Έλα, μπρος, πίσω ναι. Ακούμε, ναι. Έλα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα πρώτον. Καλησπέρα πρώτον. Ναι, λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τον μεγαλομέτωχο. Κύριε μεγαλομέτωχε, κύριε Σαββίδη, εγώ δεν λέω ότι δεν είσαι ασθενικό κύρις άνθρωπος και ότι δεν οικοκυρεύσατε τον ΠΑΟΚ. Αλλά άμα είναι να βλέπουμε τέτοια αγωνιστική κατάσταση στο ποδοσφαιρικό το τμήμα, ξέρω και εγώ τι να πω, δηλαδή μας έχουν πέσει τα μάτια φέτος. Τα μάτια μας πέσαν στην κυριολεξία. Και κάτι άλλο θέλω να σας ευχηστήσω στην προσοχή. Κύριε Σαββίδη, στέει. Ο κύριος Σαββίδης από μπάλα δεν έχει ιδέα. Ναι, εντάξει, δεν είναι δικαιολογία όμως αυτή. Τις μεταγραφές δεν τις κάνει ο κύριος Σαββίδης, δεν ξέρει να αγοράζει παίκτες. Από τσιγάρα ξέρει αυτός. Ναι, τέλος πάντων. Λεφτά πέφτουν στην επιχείρηση. Πέφτουν. Είτε είναι ένα φράγκο είτε δύο φράγκα πέφτουν. Πώς και παίρνει ο άλλος με 150 χιλιάρικα παιχταράδες στην Τρίπολη να μου με. Ναι. Και εσύ με 400 παίρνεις βαολούτες ο Σαββίδης. Δεν ξέρω τι να σε πει. Είσαι φταίος ο Σαββίδης. Δεν ξέρει μπάλα ο Σαββίδης. Και το άλλο που με έχουν πέσει, που είπες κύριε Τζόρνταν, είπες ότι είναι παντού ΠΑΟΚ. Καμιά φορά περνάω από δημοτικά και ρωτάω τα πιτσιρικάκια. Τα πιο πολλά λένε Ολυμπιακός και αυτό είναι πολύ άσχημο. Καλά, πού εδώ, αυτό στην πόλη μέσα εδώ. Μέσα στην πόλη κύριε Ιορδάνη, σε παρακαλώ. Ναι. Έχω ρωτήσει, περνάω έτσι από σχολεία γιατί είναι η δουλειά μου έξω, κάνουμε δουλειά έξω στους δρόμους. Πού γίνεται αυτό, ρε φίλε, πες μου περιοχές να ξέρω εγώ. Στα δημοτικά σε λέει. Ναι, στα δεν σε λέει. Δημοτικά σου λέω. Μ' ακούς? Βεβαίως. Ναι, άκου να δεις κάτι τώρα, κοίταξε, παοκάρα και εγώ παοξής είμαι, η καρδιά μου πονάει. Όταν περνάω και με λένε από τα πέντε παιδάκια, τα τρία με λένε Ολυμπιακός, μια φορά τα ρώτησα και μου λέει, ξέρεις τι να γίνω ρε κύριος, λέει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι κουρέλα, λέει, από τη μία χάνει και από την άλλη κάνει. Πες μου εσύ εγώ αυτό το παιδί τι να τα απαντήσω τώρα. Τι να τα απαντήσω. Εγώ δεν σε πιστεύω, εσύ τι να τα απαντήσω. Εγώ δεν σε πιστεύω, εσύ πες ό,τι θέλεις. Καλά, εγώ λέω ναι, καλά. Τα κοίταξε. Αυτά πες τα κάνεις κανέναν άλλον, σε μένα δεν τα λες αυτά. Και εγώ με παιδιά ασχολούμαι και εγώ με σχολεία έχω σχέσεις. Άστο το έργο, το ξέρω καλά. Αυτά δεν τα λες σήμερα. Άκουσε, ναι. Επειδή ο Κώστας το ξέρει το. Άσε, το ξέρω κι εγώ, δεν χρειάζεται, έχω κάτι δει άμα θέλεις, άμα. Κοίταξε. Άμα θέλεις να πάμε μαζί να κάνουμε τον γκάλουπ. Ναι, γιατί όχι, άμα θες πάμε να δούμε, να δεις πόσοι είναι παοξίδες και πόσοι είναι Ολυμπιακοί. Άστο αυτό το έργο, μην το ψάχνεις. Άστα, τέλος πάντων, πρέπει να πάρουν οι μεταγραφές σωστές, εκεί θέλω να σε πω τώρα. Εδώ οι ίδιοι Ολυμπιακοί δεν θέλουν να ξέρουν για τον Ολυμπιακό. Θα μας πεις τώρα τα μωρά γίνανε, αλλάξαν ομάδα τώρα. Ναι, εμείς είμαστε εκεί, Βάιλερ, να πούμε, όλοι είναι για να τους πετάς να πούμε ντομάτες. Άστα να πάνε. Να τρώμε τριάρες και τεσσάρες να πούμε, είσαι σοβαρός τώρα. Πέσαν τα μάτια μας στο δεύτερο γύρο. Τι μου λες τώρα. Ναι. Θα τους δώσεις και παράσιμο. Παράσιμο δεν θα τους δώσω. Αλλά μην μου πεις τώρα ότι. Μην μου πεις τώρα ότι 3 στα 5 παιδιά είναι τώρα Ολυμπιακοί, θα τρελαθούμε τελείως. Ρε πάλι σε καλά δημοτικό τώρα. Τι μου λες τώρα. Δεν έχεις πάει σε δημοτικό να δεις. Θα σου πέσουν τα μάτια και τα πιάτα σε πέσουν. Σε αυτό έχει δίκιο αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, τη γνώμη σου. Εντάξει, τέλος πάντων. Φυσικά τη γνώμη σου με λες. Τι αμαλώς. Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κοίτα, παοξίδες σε δημοτικό θα βρεις πολλούς. Άσε τώρα τι να βρεις. Θα βρεις Ολυμπιακούς αρκετούς. Ωραία. Αργιανούς και Ηρακλειδείς δεν ξέρω αν θα βρεις στο δημοτικό.
Το ότι θα βρει και Ολυμπιακού, ναι, θα βρει. Να με πει, βρήκα τρία παιδιά Ολυμπιακού στο σχολείο μέσα, να πω εντάξει. Τρία στα πέντε παιδιά είναι Ολυμπιακοί. Τώρα άσε τώρα. Σου λέει ο Παοξής ο παλιός ότι στα δημοτικά σχολεία ο Ολυμπιακός έχει πελάτες. Έχει και ο Πάοκ αρκετούς. Ο Ολυμπιακός τους κερδίζει όμως από Αργιανούς και Ρακλήδης. Είναι απώλεια όμως. Καλημέρα. Τι είναι η αλήθεια. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Εσείς. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Από πρώτη φορά επιτέλους σας πιάνω. Ναι. Παίρνω από την Καβάλα. Μέσα. Ναι, ναι, μέσα από την Καβάλα. Τώρα είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε έξω, είμαστε κοντά στον Πρίνο, στις πλατφόρμες. Α, ωραία, 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 ωραία. Ναι, ναι. Κοίτα, μια εβδομάδα το μήνα ακούω εσένα. Όταν είμαι απογευματινός ακούω Βραζιλιάνο Καμόρα. Ναι, ωραία. Όταν είμαστε πρωί, είμαστε στη δουλειά και δεν... δύο η ώρα που τρώμε πάλι σε ξανακούμε. Για πες τα νέα. Κοίτα να δεις, τα νέα μαζεύτηκαν πολλά. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να σε πάρω. Τέλος πάντων σήμερα ήταν η τυχερή μέρα. Για πέτω. Είμαι 55 χρονών. Ωραίος. Ρομαντικός Παοξής. Ρομαντικός. Στα 55. Ναι, ναι. Μπράβο. Τι να κάνουμε. Μεγαλώσαμε με διαφορετικό ΠΑΟΚ. Ήμουν αυτό της μάρτυρας στο 1-1 του Ολυμπιακού και το 3-5. Εκεί πρώτη φορά είδα κάτι που με σημάδευσε. Ήμουνα 13 χρονών, του 60 γεννητής. Στην Καβάλα ήσουνα στο μάτς. Στην Καβάλα μέσα και με έβαλαν μάλιστα τζάμπα ο πυρήνας του Παοξίδου. Ήρθανε καμιά 300-400 και είχαν κάνει πέταλο. Βγαίνοντας λοιπόν από το γήπεδο, βλέπω έναν με θεσσαλονικές πινακίδες, μη αλφα, το θυμάμαι τότε. Δεν υπήρχαν μη αλφα τότε. Μη αλφα. Μη αλφα, ναι, μη αλφα. Το 73 βγήκαν τα πρώτα. Παλιά ήταν τα νούμερα, μέχρι το 72 ήταν εξαψήφια, έλεγε. Θεσσαλονίκη, Γιοταχή, ναι, έξι νούμερα. Και μετά βγήκε το μη αλφα, ναι, σωστό. Μη αλφα, μη βήτα. Λοιπόν, τελευταία χρονιά ήταν, πρώτη χρονιά ήταν που είχαν κυκλοφορήσει αυτά. Εγώ ήμουν τώρα ένα παιδάκι 13 χρονών. Χαρά που κόψαμε βαθμό από τον Ολυμπιακό, βγαίνω έξω και βλέπω ένα σκαραβαίο άσπρο και έναν τύπο πρέπει να ήταν στην ηλικία μου. Να είναι καθισμένος στο καπό και να κλαίει. Μελαγχολικός. Κάνει φοβερή εντύπωση. Διαχασα όχι, πώς. Άκουγε τα τελευταία λεπτά του και μόλις άκουσα το... Εγώ χάρηκα, νόμιζα 5-3 τη ρίχαμε την Πανάκα εκεί. Τελικά ήταν το 3-5. Και μου έκανε εντύπωση. Το γκολ της Καβάλας, θυμάσαι ποιος το έβαλε. Μαχαιρίδης. Ο Κόκκαλης. Το δεξί μπακ δεν νομίζω. Υπήρχε παίκτης Κόκκαλης στην Καβάλα και είχε βάλει τον γκολ. Το δεξί μπακ ήταν. Δεν ξέρω αν έπαιζε δεξί μπακ, εγώ δεν το θυμάμαι. Κόκκαλης, ναι. Κόκκαλης, δεξί μπακ, δεν ξέρω. Δεν το πρόλαβα εγώ από το 78 με Δανίλη την πρόλαβα την Καβάλα. Είχα αμφιβολία, τελικά έμαθα ότι εσύ είσαι καμιά 47-48. Για τον Τζόρνταν τον είχα περίπου στην ηλικία μου. Από τη φωνή μου, μόνο επειδή είναι μπασάρι λίγο. Την μπασάρι, ναι. Ναι. Τον είχα για 50 πλάσια, αλλά τελικά. Εκεί κοντά είμαστε κι εμείς. Μην τα λες αυτά, μην τα θυμίζεις. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Κι εγώ είμαι πολύτεκνος με 4 παιδιά γερά να είναι. Όρμα γεσέ. Με πάμε. Την ίδια γυναίκα τα έκανε στα 4. Ναι. Και είμαι ακόμα ερωτευμένος. Είμαι κλασική περίπτωση μονογαμικού τύπου. Είσαι μονογαμικός άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, επειδή σε ακούω καμιά φορά έτσι στο ζάπινγκ, όταν σε πετύχω εκεί, μ' αρέσει η διορατικότητα. Έχεις ποδοσφαιρική διορατικότητα. Σε αυτό σε παραδέχομαι. Τώρα εντάξει, ότι προβοκάρεις και λίγο, εντάξει, και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Α, και κάτι άλλο. Γι' αυτό τον αριστερό τον γιατρό που βγάζεις. Ναι. Έτσι. Εάν τα πιστεύει αυτά, πρέπει γρήγορα αμέσως να πάει σε ψυχίατρο ψυχολόγο. Τα πιστεύει. Εάν τα βγάζεις έτσι για τα σειρμά, έχει καλό. Έτσι. Αν τα πιστεύει αυτά που λέει, πραγματικά χρειάζεται ψυχίατρο ψυχολόγο. Ψυχαναλυτή. Λες. Δηλαδή εν έτη 2015 ναι. Να μου λέει για κεντρικό σχεδιασμό και για Σοβιετική Ένωση και αυτά, όπως και περισσότεροι σαν και αυτόν θέλουν ψυχίατρο.
Αν τα πιστεύουν. Αν δεν τα πιστεύουν, έχει καλό. Το ίδιο ισχύει και αυτό το μάνο που ακούω. Ακούω πολλά χρόνια το ραδιόφωνο. Εάν τα πιστεύει αυτός ο κύριος Μάνος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, εάν τα πιστεύει αυτά, χρειάζεται άνεση ψυχολογική και αυτός δεύτερος υποστήριξη, βέβαια. Άμα μου λέει, δηλαδή αν τον ακούς και δεν ξέρεις, νομίζω ότι μιλάει για την Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, για την Μπάγκερ, κάτι τέτοιο. Τι είσαι εσύ, βρε, τι. Λοιπόν, εντάξει, να μην σας κρατάω, γιατί ξέρω ότι είναι ένα παιδί. Χάρηκα που τα είπαμε. Και ελπίζω να σας ξαναπιάσω άλλη φορά. Εντάξει. Να έχουμε κανένα άλλο θέμα. Στο Σούγελο μένεις, ρε, στο Σούγελο. Όχι, εγώ παιδί της Παναγίας, γέννημα Θρέμα. Ωραία. Στο κάστρο. Εκεί στα. Ψηλά είναι, ψηλά. Ωραία. Ψηλά, ρομαντικά, ψηλά, ωραία. Ψηλά, και το είναι ρομαντικός παόκ. Το Σούγελο είναι πιο ψηλά. Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, έγινα καλώς. Το 69. Το 69 έγινα παόκ. Να αλλάξω τώρα στα 55. Τρελός, ρε. Τώρα δάσαι πιο πολύ. Αυτό λέμε. Είμαστε και εδώ, όσο μας πληγώνεις, τόσο μας πορώνεις. Έτσι, έτσι. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Χάρηκα που σας άκουσα. Έγινε, άντε, καλό βράδυ. Λέει ο γιατρός, πες του να χαλαρώσει και να γίνει πολυγαμικός. Α, γιατρέση. Λοιπόν, πες του απίθανου να μην συγχαίει την αριστερά με τον συνδικαλισμό. Αυτό ήταν άλλο μήνυμα πιο μπροστά. Καλησπέρα, παιδες, όλα μας πει ο Τζόταν, αν μπορεί πληροφορίες για το μαγαζί. Καλή συνέχεια. Μαγαζί, Λόντου Σοφού 17. Όποιος δεν το ξέρει, καλό, ωραίο. Καστοριά, ξενοδοχείο από κάτω, κάναμε μαγαζάρα. Μπορείτε να έρθετε να και να βάλεις πιο πολλά είδη. Είσαι ωραία είδη. Το ξεκινάμε, βέβαια. Ναι. Το είμαστε στο μοντάρισμα ακόμα. Το μοντάρισμα, έτσι. Ναι, το μοντάρισμα. Κατά τις ωραίες ήταν, επόμενε. Όλα είναι ωραία. Λέω εγώ τι έφαγα. Εντάξει. Λέω εγώ τι έφαγα, ναι. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί, μπορεί να έρθει από εκεί. Ωραίο το παστίτσιο. Τι δεν είναι ωραίο, θα με πει να το διορθώσει. Και μπήρα από το αλκοόλ που έχει για μένα τα πάντα. Ό,τι δεν είναι ωραίο, αυτό θέλω να μου πει. Αυτό πε. Πες τον κόκκινο, λέει, δεν ήταν παρακρατική, ήταν πάλι η πράκτορα της Μόσαντ που, όπως λέει και ο Παπαζαφυρού, ξεκίνησαν την ιστορία του Πολυτεχνείου, λέει. Και όντως ο Άγγελος είναι ίδιος ο Κάρλος Κέιρος, προπονητής του Ιράν στο Μουντιάλ. Ψάξτε, ναι, το θυμάμαι. Είναι ολόιδιος, το θυμάμαι. Και είναι και καλός προπονητής του Ιράν. Και ήταν άτυχος. Το θυμάμαι σε ένα παιχνίδι που πρέπει να έχασαν 1-0. Ίδιος ο Άγγελος είναι, ναι. Ο Κάρλος Κέιρος, ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Πάμε, ναι. Γιατί γέμισε. Ναι. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Κύριε, πολύ καλύτερη εκπομπή σας, αν και όλες είναι καλές, αυτή ξεχωρίζει κάπως. Έχετε και τη μουσική υπόκρουση, έχετε και το πνεύμα το κατάλληλο. Μπράβο και στον κύριο Τζόρνταν επί τη ευκαιρία. Να σε καλά. Αν και ψιλοδιαφωνούμε κάπως, θα οξύς και εγώ. Αυτό είναι υγεία, ρε φίλε. Είναι υγεία να διαφωνείς, είναι διορθώνεις τα κακά. Ναι, από τα λάθη γίνονται τα πράγματα, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω μόνο για το παραϊστικό το κλίμα. Πολύ σωστό, πολύ καλό και το κουτσομπολιό και όλα, τον γκόσιπ. Αλλά καλό είναι να μπορούμε να βρίσκουμε τις αρχικές έννοιες των λέξεων και καλό είναι να μην τις αλλάζουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα βέβαια ψιλοστάχυρα θα πει κανείς, αλλά μια που το ξέρω να το πω. Η λέξη αθεία ή άθεος σημαίνει εκείνο τον άνθρωπο που δεν έχει κανέναν θεό. Αυτό είπα προηγούμενος, εγώ το πιάσες. Που δεν έχει κανέναν θεό να του συμπαραστέκεται. Η σωστή λέξη για την έννοια που θέλετε είναι ηλιστής. Ηλισμός. Καταλάβατε ποια είναι η αρχική έννοια της λέξης. Πρέπει να το ξαναπώ. Για, δεν άκουσα τι είπες. Ξαναπάρτε άλλη μια. Η λέξη άθεος σημαίνει αρχικά όταν βρέθηκε αυτή η λέξη, όταν υπόθηκε η πρώτη φορά, σημαίνει τον άνθρωπο εκείνον στον οποίο δεν του συμπαραστέκεται κανένας θεός. Αυτό σημαίνει, τίποτε άλλο. Δηλαδή ο άθεος, σύμφωνα με τις πρώτες έννοιες που δόθηκαν στις λέξεις, σήμαινε όχι εκείνον τον άνθρωπο που δεν πιστεύει σε κανένα θεό, δηλαδή ότι είναι ληστής, αλλά εκείνος στον οποίο δεν συμπαραστέκεται κανένας θεός. Αυτό είναι η αρχική έννοια και καλό είναι να μην αν μπορούμε δηλαδή να το θυμόμαστε. Άλλωστε, κύριε Ραπτόπουλο, είχατε πει και εσείς προηγουμένως, ο Θεός είναι ένας. Γιατί, κύριε Ραπτόπουλο, που το ξέρετε, καταρχήν δεν ξέρετε τι είναι Θεός. Δεν το ξέρει κανείς. Εσύ το ξέρεις. Θα μας πείτε και τον αριθμό. Δύο είναι. Αλλά ότι είναι πολύ, δύο-τρεις. Ναι. Όχι. Δύο είναι οι πιο σημαντικοί αριθμοί. Δύο είναι. Στην αριθμολογία είναι. Ναι, είναι το 0 και το 1. Το 0, ας πούμε, είναι ο ηλισμός και το 1 είναι ο μονοθεϊσμός, ας το πούμε έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι άλλοι αριθμοί. Το 2 τότε γιατί το είπες, 2 είναι. Όχι, μπλέξαμε. Το 0 και το 1. Είδες είναι 2. Οπότε είναι και το 2. Μπλέξαμε, Τζόρνταν. Ακριβώς.
Μπλέξαμε. Μία. Τώρα, άμα πέσουμε και στο θεώρημα τη τριχοτομία, ένα αριθμό ή μηδέν θα είναι ή από κάτω ή από πάνω. Τρεις περιπτώσεις. Ρε, την ουσία πες μας, άσε το Θεό τώρα και το νούμερο. Η ουσία είναι ότι αυτοί χάρηκαν πάρα πολύ για την εκπομπή σας. Ναι. Και σας πήρα και για να σας πω και. Την ουσία πες μας, μην με μπερδεύεις τώρα. Μην το βάζεις τον παόξι τώρα δύσκολο. Εγώ αμφιβάλλω λίγο για τον Ιβάν άμα θα τα πληρώσει. Δηλαδή, ναι, και εγώ αυτό λέω εδώ και καιρό. Και... Δεν είμαι σίγουρος. Και εγώ και πολύ καιρό μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι να βγω λάθος. Μακάρι. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα. Κατά τα. Και ο ΠΑΠ και αυτός είναι ένας μικρός θεός κατά κάποιον τρόπο σύμφωνα με την υπάρχουσα ιδεολογία. Γι' αυτό και οι παοκτσίδες. Είναι ο ποδοσφαιρικός θεός μας, ρε φίλε. Ναι, ναι. Μα ναι. Δεν βλέπω πολύ πιστούς στους παοκτσίδες. Πολύ πιστοί. Δεν νομίζω. Είναι λίγο πολυγαμικοί οι παοκτσίδες. Υπάρχουν και τα συν και τα πλήν. Έχει και από τους μεν και από τους δεν. Απ' όλα. Τέλος πάντων. Και κάτι ακόμη να σας πω. Πες ο Πυθαγόρας είχε πει το εξής. Ότι. Παντός γρα πλήθους ηγείται μονάς, που σημαίνει ότι όταν πας να μετρήσεις ένα πλήθος, ξεκινάς πάντα από το ένα. Λογικό. Ναι. Αυτό το πήρε και ο Σαλούστιος, ένας άλλος Ρωμαίος αυτή τη φορά, και το χρησιμοποίησε για το πλήθος των θεών και μιλώντας γι' αυτό, λέει, άρα μία είναι η πηγή, ένας είναι ο πατέρας των θεών κατά κάποιο τρόπο, σύμφωνα με τις θεωρίες της τότε εποχής. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πληροφορήσω. Μπορεί να μην ενδιαφέρουν και κανέναν, γι' αυτό το κόβω σύντομα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να είσαι και εσύ πιο καλά, φίλε. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια χαρά. Καλώς το πιέζεσαι. Βέβαια, σωστό. Ναι. Σε μπέρδεσαι λίγο. Θα το σκεφτώ μετά αυτό. Μην το πάρεις πολύ, δεν θα σε πιάσει ο ύπνος. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Ο Γάβρος από την Ελευσίνα είμαι, ο υδραυλικός. Καλώς τώρα. Καλά είστε, χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλώς τώρα. Τι λέει, πώς πάμε, όλα καλά. Την παλεύουμε, φίλε, όρθιοι είμαστε ακόμα. Μπράβο. Δύο κουβέντες, γιατί αύριο ξυπνάμε και νωρίς εδώ πέρα, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Δουλειά. Εντάξει, κάτι έχει. Τώρα να ανεβήκαμε για λίγες μέρες εδώ πέρα και σας ακούω όταν ανεβαίνω. Σήμερα ήρθε ένας φίλος μου Γάβρος από το Περιστέρι από την Αθήνα να με δει στο μαγαζί. Πολύ καλό παιδί, το ξέρεις Κουσί, ο Σάββας. Έχεις και φίλους Ολυμπιακούς. Πολλούς ρε φίλοι. Δεν το περίμενα από εσένα, να σου πω την αλήθεια. Πώς? Δεν το περίμενα από εσένα. Γιατί ρε φίλε. Να πω την αλήθεια. Γιατί. Ήθελα να πω, φέτος η χρονιά για μας έχει κυλήσει τελείως ήρεμα, τελείως ξενέρωτα. Μπράβο. Τουλάχιστον.